για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κουπεροχοπημίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναγόρια που είναι δεδομένη. Να βγάλουμε τη γλώσσα να πούμε στην κατάθλιψη και στη μελαγχολία, να τη ρίξουμε στη διαφημιστική πινακίδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι κι αλλιώς, ειδικά στις άσχημες, ειδικά, έχω το φόβητρο, έχω τον απροσπέλαστο Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Καλώς όρισε και σήμερα, άξιο τέκνο της ηχοληψίας. Και ήρθε ο άνθρωπος και μας έφερε και κουλουράκι σήμερα κατευθείαν. Δηλαδή, τι να πεις, φίλε, κατευθείαν με το κουλουράκι, αγόρι μου, αδερφέ μου. Ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε και σήμερα να περάσουμε μαζί, να κοιτάξουμε, να φτιάξουμε τη διάθεση. Εύκολο δεν είναι αυτές τις μέρες. Κατανοώ απόλυτα τι έχει γίνει, διότι και εγώ έτσι ακριβώς νιώθω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε και να μυρολογάμε και να ψυχοπλακωνόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα θέλει και σένα ο οργανισμός. Τα θέλει ο οργανισμός μου. Εμένα μου το λες αν τα θέλει. Δεν τα θέλει καθόλου ο οργανισμός μου. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Πες μου, τι να κάνω. Εδώ είμαστε. Χθες, σε μια απίστευτα όμορφη βραδιά, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι πάρα πολύ καιρό χορηγός της εκπομπής και φίλος. Ο Μάκης αλλά και ο Αντώνης ζήσαμε κάτι απίστευτο, διότι από τους κλήρους, από τους λαχνούς που εκείνη την ώρα συμπλήρωναν το κουπονάκι, ας πούμε, για να πάρουν μέρος στα φοβερά δώρα, 50 δώρα μοιράστηκαν χθες, και ψυγεία και πλυντήρια και τηλεοράσεις και smartphone και tablet και κλιματιστικά, και έγιναν χαμός από τους λαχνούς. Λοιπόν, είχαμε την πληροφορία ότι πάνω από 1000 άνθρωποι ήταν χθες εκεί. Εγώ βέβαια που παρουσίασα την εκδήλωση το καταλάβανα αυτό, γιατί ήταν σαν μια μικρή προεκλογική συγκέντρωση. Έφραξε ο δρόμος μπροστά, όλο το μαγαζί μέσα τίγκα, αλλά και έξω μια τεράστια μάζα ανθρώπων με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ήρθαν, φάγανε τα ωραία εδέσματα που είχε εκεί στο μπουφέ και συμμετείχαν χωρίς να πληρώσουν τίποτα σε ένα παραλήρημα χαράς. Διότι το να συμπληρώνεις ένα απλό κουπονάκι και να φεύγεις με ένα ψυγείο το οποίο κάνει 300, 400, 500 ευρώ, μεγάλη υπόθεση. Και τηλεοράσεις και 1000. Γιατί ξεκινάω έτσι? Πέρα από το ότι λέμε και εμείς τα χρόνια μας πολλά για τα 50 χρόνια, εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους πάνω από 1000 ανθρώπους, το 90% συζητούσε για ένα πράγμα. Για ένα. Ούτε για... Μην φανταστείτε τίποτα κοινωνικά θέματα άλλα ή οτιδήποτε. Όλον η κουβέντα ήταν για τον ΠΑΟΚ, για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Για το Λουτσέσκου, για το αν θα μείνει, για το αν θα φύγει, ποιος θα έρθει, γιατί δεν έφυγε νωρίτερα, ποια είναι τα λάθη που έγιναν. Επειδή λοιπόν ήταν ένα πολύ ικανό δείγμα και πολύ αρκετό δείγμα, αυτοί πάνω από 1000 άνθρωποι, σας λέω, μιλάμε τώρα και όχι για 5 λεπτά, για 4-5 ώρες εκεί συγκεντρωμένοι, το ευχαριστήθηκαν και με την ψυχή τους. Είχα λοιπόν εχθές την ευκαιρία να μιλήσω με πολλούς από εσάς και εκτός ραδιοφώνου, γιατί μιλήσαμε με κάποιους και στον αέρα χθες, και σήμερα θα ανοίξουμε γραμμές. Σας το έχω πει πολλές φορές, δεν σκιάζομαι, να πω έτσι μια παλιά λέξη, ειδικά τις μέρες τις δύσκολες, να ανοίξω γραμμές. Το θεωρώ υποχρέωσή μου. Θεωρώ ότι είμαι φυγόπονος. Θεωρώ ότι είμαι λιποτάκτης. Αν τις δύσκολες ημέρες κλείσω τις γραμμές. Ξέρω ότι η εκπομπή είναι κατά κύριο λόγο εκπομπή ψυχαγωγίας και με τα τραγούδια μας και με τα ανέκδοτά μας και με τα σκετσάκια μας και με το χαβαλέ μας, και έτσι θέλουμε να είμαστε. Δεν γίνεται όμως να είναι όλες οι μέρες ίδιες. Ειδικά όταν η ομάδα έχει χάσει και είναι μια επώδυνη ήττα αυτή, έτσι όπως ήρθε, και ήταν και συνέχεια της ήττας του Καραϊσκάκης, και η απογοήτευση είναι διάχυτη παντού. Παντού. Όποιος κυκλοφόρησε χθες μες στην πόλη, εντάξει, χαίρονται οι αντίπαλοι. Οκ, λογικό είναι αυτό. Αυτό πρέπει να το περιμένετε, αφού δεν μπορούν να χαρούν με τις δικές τους χαρές. Έτσι είναι, και είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, μη σας ξενίζει αυτό. Ο οπαδός της Manchester United περιμένει να στραβοπατήσει η Manchester City για να πανηγυρίσει και με την λύπη του άλλου.
Βέβαια έχει την ευκαιρία να χαρεί και αυτός σαν οπαδός Manchester United. Εδώ λοιπόν ένα λόγο παραπάνω που οι ομάδες οι υπόλοιπες περνάνε δύσκολα, οπότε αυτό πρέπει να το περιμένετε. Είναι μέσα στο πλαίσιο το φυσιολογικό. Αρκετά λοιπόν συμπεράσματα έβγαλα χθες, μιλώντας με τον κόσμο εκεί. Τα πηγαδάκια ήταν ατελείωτα, ήταν για ένα τρίωρο, άκουσα πάρα πολλά πράγματα και θα τα μοιραστώ μαζί σας έτσι όπως, όπως εγώ τα εισπράττω, όπως εγώ τα χωρίς φίλτρο τα νιώθω. Αυτό θα πούμε, αυτά θα συζητήσουμε. Να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να κληρώσουμε ένα υπέροχο smartphone TP-Link. Καταπληκτικό μαραφέτη, ένα υπέροχο smartphone. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα τι έχει το smartphone, έτσι. Επάνω έχει εννοείται και βίντεο και κάμερες και τα πάντα και εφαρμογές και χιλιάδιο. Προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα κινητό λοιπόν θα κληρώσουμε και θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα στα επόμενα 45 λεπτά της πρώτης ώρας, 1 ώρα και 45 λεπτά, αφού ήμουν στις 8 και 4 κοντά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Το ξαναλέω, ένα smartphone TP-Link εξαιρετικής ποιότητας κληρώνουμε σήμερα. Ένα κινητό smartphone από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με την ευκαιρία των 50 ετών. Τα δώρα είναι καταπληκτικά. Κάθε μέρα δίνουμε κινητά, τάμπλετ, ιστορίες και χθες δώσαμε και σήμερα δίνουμε ένα τέτοιο smartphone. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα ανοίξουμε γραμμούλες λίγο αργότερα να μιλήσετε κι εσείς στο 287-888. Σας είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να κρατήσουμε κλειστό το τηλέφωνο για να μην ακουστούν δυσάρεστα πράγματα ή να μην γίνει εκπομπή γκρίνιας. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, το έχω πει. Όπως σε μια παρέα υπάρχουν οι ωραίες στιγμές που γελάμε, που πειραζόμαστε, που κάνουμε το χαβαλέ μας, έτσι υπάρχουν και στιγμές που είναι, δεν είναι και τόσο ευχάριστες, αλλά και μέσα από αυτές δενόμαστε με τους φίλους μας, με την παρέα μας. Γι' αυτό λοιπόν 19 χρόνια εσίως δεν έχω κλείσει ποτέ γραμμή. Να πω ότι μόνο στην περίπτωση που κάποιος έβρισε, που αυτό ήταν μια πολύ μικρή εξαίρεση. Άρα και σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να πείτε αυτό που σας βαραίνει, να πείτε αυτό που θέλετε. Δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να καλύψουμε κανένα, να το ξέρετε. Καμιά γραμμή, κανένα τίποτα. Ό,τι βλέπουμε το λέμε και το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι μας ακούτε καιρό ή και οι καινούργοι να το καταλάβετε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και ας δυσαρεστούνται κάποιοι και ας διαφωνούμε με κάποιους. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Να διαφωνούμε κιόλας. Γιατί κάτω από την αγάπη για τα 4 γράμματα υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Και μπορεί και να διαφωνήσουμε. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά. Γεια σου Λάρη. Πρώτες καλημέρες πάντα. Από τους πρώτους που στέλνουν. Ανοίξαμε και τον Μπλιμπλίκι. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και εκεί το μηνυματάκι σας. Γραπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας. Θα διαβάσω το μήνυμα της Νανάς που δεν πρόλαβε χθες να διαβάσω μηνύματα καθόλου σήμερα πριν πάμε και πάλι στις γραμμές. Να πω φυσικά, χορηγός πρώτης ώρας είναι η κρέμα με αρπαγόφυτο, το μοναδικό φυτό αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας HWO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η ΕΜΕΑ, για την αποτελεσματικότητα στον αρθριτικό και ρευματικό πόνο. Ενεργεί άμεσα η Ερβαντόλ, ανακουφίζοντας το σημείο εφαρμογής και το εφαρμόζετε με ολιγόλεπτο μασάζ 1-4 φορές την ημέρα. Μπείτε και στο ervandol.gr. Η Σύναψης έφτιαξε μια καταπληκτική κρέμα. Σας παίρνει τον πόνο με δροσιά γιατί έχουν βάλει και μέντα μέσα. 2-17-876. Τηλεφωνείτε στο 2310 2-17-876. Ζητήστε τη στα φαρμακεία και θα δείτε ότι έχουμε δίκιο σε αυτό που σας λέμε. Φυσικά, χορηγός του πρώτης ώρας είναι και η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. Μην ψάχνεστε από εδώ και από εκεί γιατί ο καθένας έχει βάλει υγραέριο. Πηγαίνετε στους ειδικούς, πηγαίνετε σε αυτούς που γνωρίζουν το αυτοκίνητο όσο λίγοι στην πόλη. Η οικογένεια Εσκιάδη με 0 προκαταβολή. 473-118, το ξαναλέω με το 2310 μπροστά. Με 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις. Βάζετε το υγραέριο και ησυχάζετε από το βραχνά της βενζίνης. Υπάρχει λοιπόν, 100% είναι αυτό. Βέβαια, δεν χρειάστηκε χθες δηλαδή να επικοινωνήσουμε έξω με τον κόσμο, το καταλάβαμε και από τα τηλέφωνα, το καταλαβαίνουμε γιατί και έτσι σας το είπα και χθες.
Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή είμαστε εμείς μπροστά από το μικρόφωνο και εσείς είστε πίσω. Αυτή είναι η πραγματική ορολογία. Γιατί λένε πίσω από το μικρόφωνο, όχι πίσω από το. Δεν είμαι πίσω από το μικρόφωνο, είμαι μπροστά από το μικρόφωνο. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Κιώσης. Είστε όλοι εσείς. Είναι λάθος που λένε πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Τάδε. Τι πίσω. Το πίσω είναι εδώ. Μ' ακούτε εδώ, μα μιλάω. Εδώ είναι το μπροστά. Είμαστε ικανοί τώρα αυτές τις μέρες να μανουριάσουμε και γι' αυτό. Χρήστο. Χθες, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, πολλοί φίλοι. Τσακώθηκα με τη γυναίκα. Μάλωσα τα παιδιά. Κυριακή βράδυ, έτσι. Όλα αυτά. Κλείστηκα στον εαυτό μου και δεν μιλούσα σε κανέναν. Άκουσα χθες όλη μέρα, πρέπει να ανέβηκαν χθες. Τα μουσικά ραδιόφωνα κατακόρυφα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος χθες δεν ήθελε να ακούσει τίποτα που να είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα, με τους παίκτες, με τον Λουτσέσκου, με το. Τίποτα. Το γύρισε και άκουγε τραγούδια. Χθες πρέπει να ανέβει και το μήνυμα 107,7, φίλε, να πήρε πολύ κόσμο και όλα τα μουσικά ραδιόφωνα. Υπάρχει λοιπόν μία πληθώρα συναισθημάτων, υπάρχει ένα ποτπουρί, να το πω έτσι, με μια άλλη ορολογία συναισθημάτων, ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει τσαντίλα, υπάρχει ξενέρωμα, υπάρχει οργή, υπάρχει απορία, υπάρχει θυμός. Πάρα πολλά πράγματα μαζί. Λύπη φυσικά. Και θα το ξαναπώ ότι δεν ήταν τόσο η ήττα όσο η τραγική εμφάνιση απέναντι σε μία ΑΕΚ που πάλεψε με νύχια και με δόντια, με τον μπάγκο της να μπαίνει μέσα, με τον κόσμο να σπρώχνει, με τους παίχτες να πέφτουν συνέχεια κάτω. Έβλεπες απέναντι ότι υπάρχει κάποιος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, να κάνουμε παιδιά να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Την αλήθεια λέμε. Έβλεπες απέναντι ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Θα κοιτάξουν με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο, με ό,τι τέχνασμα, θεμητό ή αθέμητο, να πάρουν το παιχνίδι. Να πάρουν το παιχνίδι. Καλημέρα Καρτασάκη μου. Γεια σου Νεκταράκο μου στην Πάτρα. Ξέρω ότι και εκεί βλέπατε το μάτς. Με κάθε τρόπο λοιπόν θα κοίταζα να πάρουν το παιχνίδι. Εμείς από την αρχή φάνηκε ότι δεν έχουμε την ίδια πρεμούρα. Ότι δεν υπάρχει η ίδια φλόγα να πάρουμε το παιχνίδι. Με κορυφαίο βέβαια όλον το ότι αποβλήθηκε ο Αραούχο και μπλοκάραμε εμείς, όπως είπε ο Ρουμάνος προπονητής. Χθες βγήκε ο γιος του Προέδρου, ο μικρός Σαββίδης, και είπε με τη φωτογραφία, τον στήριξε. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ούτε σημαίνει ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε μαζί του. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, μεν ευεργέτης ο μπαμπάς Σαββίδης, φυσικά. Τον ευγνωμονούμε αιώνια για αυτό που έκανε. Έχει μία παντοτινή, πολύ ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Το ότι απελευθέρωσε τον ΠΑΟΚ από τον Βραχνά, του έβγαλε τη αλυσίδα από το πόδι. Το ότι δεν χρωστάει η ομάδα πουθενά. Το ότι θα φτιάξει τη νέα Τούμπα. Το ότι πληρώνει και φέρνει παίκτες πολύ ακριβούς στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική ή ότι τα βλέπουμε όλα τέλεια. Γι' αυτό, Νανά μου, διαφωνώ μαζί σου που λες ότι έχουμε άλλη άποψη. Γιατί μου γράφεις, Κωστή μου, ξέρω πως δεν συμμερίζεις την άποψή μου, αλλά αυτήν έχω, όπως και πάρα πολλοί συνοπαδοί μας, ο μόνος υπεύθυνος είναι ο Σαββίδης. Το ότι πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι θα του δίνουμε άφεση αμαρτιών για όλα αυτά που επιτρέπει να γίνονται στην ομάδα μας. Νανά μου, πότε άκουσε εγώ να έχω διαφορετική άποψη για αυτό που λες? Λάθος το ξεκινάς εσύ. Πάρα πολλές φορές έχω πει. Ναι, μεν. Ευγνωμονούμε, γιατί δεν είμαστε αχάριστοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε, αλλά στο αγωνιστικό έχουμε αποτύχει. Και τα λάθη του τα έχουμε πει. Και είσαι και πιστή ακροάτρια και χρόνια και το ξέρεις πολύ καλά. Με έχεις ακούσει από το καλοκαίρι κιόλας που είπαμε για το Βούκιτς. Ότι ήταν λάθος να ακούσει το Βούκιτς και πήρε το Στανόγεβιτς. Θα το διαβάσω όλο το μήνυμα όμως, γιατί είναι πολύ δυνατά αυτά που λες. Αλλά δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνείς μαζί μου, συμφωνούμε. Εννοείται ότι πάντα αυτός που παίρνει τις αποφάσεις είναι και αυτός που έχει την ευθύνη. Η απόφαση φέτος ήταν να έρθει ο Στανόγεβιτς, λάθος
Το είπαμε πάρα πολλές φορές. Δεν περιμένουμε τώρα να στραβώσει. Το είπαμε τότε που έγινε. Όπως θεωρώ ότι είναι και λάθος η επιλογή να διορθώσει το λάθος με ένα άλλο λάθος. Υποτίθεται όμως ότι ο Ιβάν έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, που είναι ο Λούμπος Μίχελ, για να τα φέρει τα πράγματα στην ευθεία για να, κάνει, να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Διότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Λουτσέσκου, θα φύγει πακέτο μαζί με τον Μίχελ. Ο κόσμος χθες θεωρούσε πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων ότι θα έπρεπε ήδη από την Κυριακή το βράδυ να βγει να πει: Κύριοι, ευχαριστούμε, αποτύχατε. Ευχαριστούμε, αποτύχατε. Και γνωρίζουμε ότι, κύριε Λουτσέσκου, είχες λίγο χρόνο γιατί είναι, ήρθε τον Αύγουστο και είναι Νοέμβριος, αλλά έπρεπε να δούμε κάτι. Δεν το έχουμε δει. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι και ο Γιώργος Αβίδης το ξέρει αυτό. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Το βράδυ της Κυριακής το μήνυμα που έγραψε ήταν γεμάτο ειρωνία για το ότι δεν υπήρχε πάθος από κανέναν. Όχι μόνο από τους παίκτες και από τον προπονητή. Άσχετα που εχθές βγήκε και τον στήριξε. Οκ. Okay. Το τον στήριξε ο Γιώργος Αβίδης δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Θυμίζω στο κάποια στιγμή ότι είχε βάλει μήνυμα: Είσαι ένας από εμάς τον Τζαβέλα. Διαφωνήσαμε τότε. Το παιδί πραγματικά το ζει και το αισθάνεται όλο αυτό το πράγμα πολύ δυνατά. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όπως και φυσικά το τι έχει προσφέρει ο πατέρας. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θέλω να νομίζετε ότι επειδή ασκούμε κριτική είμαστε αχάριστοι ή ξεχνάμε τι έχει κάνει. Άλλο αυτό όμως και άλλο το τι γίνεται με το αγωνιστικό σκέλος. Και βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο από τον Ιβάν για το καλοκαίρι. Όχι, πραγματικά ξυλώθηκε έστω και τις τελευταίες μέρες για να φέρει. Εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να έρθει ο Σαμπράνο, ο Ελκαντουρί, ο Μαουρίσιο, ο Ρέι, για να έρθουν αυτοί οι παίχτες. Και πάμε και νωρίτερα με τον Μπρίγιοβιτς και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Οι λύσεις είναι δύο. Μένουμε 15 μέρες και τρώμε τις σάρκες μας. Είναι και αυτή η ρουφιάνα η συγκυρία που μετά από τέτοιο στραβοπάτημα να έχει 15 μέρες διακοπή τώρα. Μέχρι να πάμε να παίξουμε το μάτς με τον Ατρόμητο. 16 γιατί παίζουμε Δευτέρα με τον Ατρόμητο. 20 του μηνός είναι το μάτς. Δευτέρα. Πολλοί κόσμος λοιπόν θεώρησε ότι τώρα αφού υπάρχει διακοπή, αφού υπάρχει η συγκυρία αυτή, μήπως θα πρέπει να πάει σε αλλαγή. Εδώ πάντα φυσικά μπαίνει το ερώτημα και ποιον να φέρει. Εντάξει, δεν θέλω να πω αυτόν ένα μηδέν. Και ποιον να φέρει. Εντάξει, επίσης αυτό δεν είναι λύση, το έχουμε πει πολλές φορές. Το ότι είσαι σε μία σχέση και από τη σχέση σου δεν είσαι ευχαριστημένος με την κοπέλα που είσαι, σε παιδεύει, σου κάνει κόγξες, δεν ξέρω εγώ, δεν είσαι ευτυχισμένος. Δεν μένεις στη σχέση επειδή και πού να βρω άλλη. Δεν είναι ωραίο αυτό, παιδιά. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και πού να βρω άλλη. Δεν είναι ωραίο να μένεις με κάποιον από ανάγκη, ας πούμε, να το πάρουμε έτσι. Δεν είναι ωραίο. Να βγαίνεις και να λες, και τι θα κάνω. Αλήθεια, δηλαδή μένεις με κάποιον επειδή και ποιον να βρω. Ή το άλλο που ακούω, τρίτη αλλαγή προπονητή. Μα όταν κάτι δεν περπατάει, τι θα το διαιωνίσεις αυτό το πράγμα. Έχω πει πάρα πολλές φορές, θέλω να πετύχω. Εγώ προσωπικά μιλάω για μένα, μόνος μου στην εκπομπή. Πίσω από το, εδώ, στο στούντιο, μπροστά στο μικρόφωνο, αυτό λέω. Αν είχα άλλους δύο ή τρεις παρουσιαστές, μπορεί να είχαμε διαφορετική άποψη. Εγώ λέω τη δική μου. Εγώ λέω λοιπόν, θέλω πραγματικά να πετύχει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, θέλω τώρα να πάει, μπορεί να κάνει ένα σερί, ρε παιδί μου. 10 νίκες, 15, να τα σαρώσει όλα. Και πρώτος αυγό να χειροκροτήσω και να πω, φίλε, σε παρεξηγήσαμε ή βιαστήκαμε ή είχαμε ένα δείγμα κακό, ας πούμε, στα μάτς τα δύο αυτά με τον Ολυμπιακό ή. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, ή μπορεί να έχανε συνέχεια να μην έπαιρνες βαθμούς εκτός έδρας, αλλά τελικά το πράγμα το γύρισες, άλλαξες, ξέρω εγώ κτλ. Μια αιμονή δε σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που δεν μπορώ να την καταλάβω. Βλέπεις ο Καντουρί, δεν είναι στο επίπεδο που παίζει. Να είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος κινείται σε ρηχά νερά. Προστάτεψε τον κιόλας. Βάλε τον Μπέλκα εκεί να παίξει τη θέση του. Ή βάλε τον Μπίσβερ που βλέπεις ότι έχει λαχτάρα. Έστω το λίγο που μπαίνει ότι προσπαθεί να ταΐσει. Ότι προσπαθεί να κάνει κάτι. Μια αιμονή με το Σάκοφ. Δηλαδή έλεος πια με το Σάκοφ. Πραγματικά έλεος. Ο Ουκρανός δεν είναι, ρε παιδί μου, για το επίπεδο του ΠΑΟΚ.
του Ιβάν Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε. Δεν μπορεί αυτό το παλικάρι. Με κάτι εξάρσεις πέρσι, με κάτι γκολ κτλ. Οκ. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Αυτή η αιμονή. Στο Λέοβατς, δηλαδή ένα αριστερό μπακ, πραγματικά απορεί ο κόσμος. Τι είδαμε και το μοσχοπληρώσαμε κιόλας. Επειδή λοιπόν πρέπει να αλλάξει κάτι και από ό,τι φαίνεται δεν προχωρούν σε αλλαγή προπονητή. Κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Θα φάνε πρόστιμο, θα φάνε μπινελίκι από τον πρόεδρο, θα πάει ο κόσμος σε μια προπόνηση να τους μιλήσει, να τους δείξει πόση στενοχώρια, δεν μιλάμε τώρα ούτε για φάπες, ούτε για... Να πάει ο κόσμος όπως έχουν πάει σε πολλές άλλες ομάδες της προηγμένης ποδοσφαιρικά Ευρώπης. Θα επισκεφτούν να τους πούν δύο φωνήεντα, λίγο πιο φωναχτά. Προσοχή. Δεν λέω, το ξαναλέω, μην πει κάποιος μετά. Γιατί ξέρω, έχουμε φύνει πίσω από το μικρόφωνο. Ή μπροστά τέλος πάντων. Λέω, να πάει ο κόσμος να δείξει πόσο οργισμένος είναι, πόσο απογοητευμένος, πόσο ξενερωμένος. Να καταλάβουν οι παίχτες ότι δεν γίνεται να συμπεριφέρονται με τόσο αδιάφορο τρόπο στα παιχνίδια. Και να είναι μία ακόμα μέρα στη δουλειά. Οκ, εντάξει, πήγαμε, χάσαμε τα ακουστικά μας, αυτά, ο μισθός μας, μια χαρά κτλ. Πρέπει κάτι να γίνει. Έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα τι είναι αυτό το κάτι? Από το να φύγει ο προπονητής, που είναι μία επιλογή που συνήθως δεν φεύγουν όλοι οι παίχτες, φεύγει ο προπονητής. Από αυτό μέχρι να πάει να φάει ένα πρόστιμο, μέχρι να καταλάβει ο προπονητής ότι δεν μπορεί να στηρίζει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αυτός με να αποφασίζει, αλλά βλέπεις ότι είναι 3-4 που σε κρεμάνε συνέχεια. Και θα πάρει εσένα η μπάλα, όχι τους παίχτες. Δεν μπορεί να διώξει 6 και 7 παίχτες. Άλλαξε το. Βάλε παίχτες που περιμένουν να παίξουν. Θα μου πείτε, πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Ναι, αλλά όταν αυτοί που παίζουν σέρνονται. Φτάνει πια με το Σάχο, φτάνει πια με το Λέοβατς. Βγάλ τον Καντουρί, προστάτεψε το. Βλέπεις, δεν τραβάνε. Βάλε μέσα, ξέρω, βάλ τον Μπίσεμ, βάλ τον Λιμιό, βάλ τον Κάτσε. Γιατί έφυγαν αυτοί που έφυγαν, ο Χαρίσης, ο Γιαννούλης. Γιατί δόθηκε δανεικός ο Ερίκε, λέει ο κόσμος, έχει ερωτήματα. Πού είναι πραγματικά? Τη ζει την ομάδα αυτή, δεν τη βλέπει από μακριά. Δεν παρακολουθεί από μία απόσταση και παρακολουθεί διεκπεραιωτικά. Ζει την κάθε τη στιγμή και έχει απορίες. Δεν μιλάω για αυτούς που μπαίνουν πάντα να τα κάνουν μπάχαλο γιατί χαίρονται με την άτυχη στιγμή ή με το κακό αποτέλεσμα. Προσέξτε, δεν μιλάω για αυτούς που βασίζουν τις εκπομπές τους στο πώς θα κάνουν τον κόσμο να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον. Δεν μιλάω για αυτούς. Ξεκάθαρο. Ή που ψάχνουν την ευκαιρία να μπουν να βρίσουν στο Facebook. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει όμως απορία στον κόσμο, υπάρχει τέτοια στενοχώρια από χθες. Και προσέξτε, δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι η εμφάνιση, είναι η παρουσία. Τόσα λεφτά δόθηκαν το καλοκαίρι, τόσο σπουδαίες μεταγραφές. Εγώ θα το ξαναπώ. Προσέξτε, γιατί το επόμενο βήμα είναι να βγουν και να απαξιώσουν το ρόστερ. Δηλαδή, ο Πρίγιοβιτς, ο Μάτος, ο Μαουρίσιο, ο Ελκαντουρί, ο Σαμπράνο, ο Ρέι. Είναι λίγοι αυτοί, έτσι. Γιατί αυτό θα ακούσουμε σε λίγο. Τώρα θα υπάρξει τέτοια προσπάθεια από κάτω. Τα είδα ήδη. Δεν γίνεται, παιδιά. Ο προπονητής μπορεί. Μπορείς, φίλε, να το αλλάξεις. Βάλε, κάνε κάτι. Δηλαδή, εφόσον θα μείνεις, γιατί σύμφωνα με το χθεσινό, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Όταν βάζει ο γιος του Προέδρου φωτογραφία και λέει μπορεί άλλοι να φύγουν, εσύ όμως όχι, άρα το στηρίζεις. Άρα περιμένεις, άρα του δίνεις κι άλλο πίστοση χρόνου. Σεβόμαστε την απόφασή σας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι όμως. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Μπορείς να το αλλάξεις, κύριε Λουτσέσκου. Διότι ευτυχώς, θα μου πεις, μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα υπάρχει κάτι θετικό. Υπάρχει τι το θετικό? Ότι επειδή και οι άλλοι αυτοκτόνησαν φέτος και πουλήσαν βαθμούς, γιατί είναι χάλια οι υπόλοιποι, χάλια πραγματικά. Θα έπρεπε να είμαστε με την ομάδα την περσινή, με την απόδοση της ομάδας περσινής, πρέπει να είμαστε στο συν 6, συν 8. Και να είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη και περήφανα φέτος. Γιατί δεν έχουμε πάρει και ούτε μισό του μισού σε σφύριγμα. Καταλάβατε?
Έτσι έχουν τα πράγματα. Διαβάζω το μήνυμα της Νανάς από χθες που ήθελα. Κωστή μου, ξέρω πως δεν συμμερίζεις την άποψή μου, αλλά αυτήν έχω, όπως και πάρα πολλοί συνοπαδοί μας. Ο μόνος υπεύθυνος είναι ο Σαββίδης. Η διαφωνία μας είναι στο ο μόνος υπεύθυνος. Αυτή είναι η διαφωνία μου, Νανά μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Αλλά εκείνη η διαφωνία μου, στο ο μόνος. Το ότι έχει την ευθύνη του, ναι. Γράφει λοιπόν η Νανά. Το ότι πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι θα του δίνουμε άφεση αμαρτιών για όλα αυτά που επιτρέπεται να γίνονται στην ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι το παιχνίδι ποδοσφαιράκι που πήρε στο γιόγκα του για να έχει να παίζει ο μικρός. Όλοι οι προπονητές που πέρασαν από την ομάδα ήρθαν μετά από έγκριση δική του. Κανένας Μίχελτς δεν του έφερε με το έτσι θέλω. Όπως και οι παίκτες. Και για αυτούς την τελευταία λέξη το OK το είπε ο Σαββίδης. Τι να κάνω εγώ τις υποσχέσεις για μεγαλεία, τι να το κάνω εγώ το καινούριο παλάτι που θέλει να φτιάξει την Τούμπα, αφού ακόμα δεν κατάφερε να φτιάξει ομάδα. Και εδώ διαφωνούμε για το καινούριο παλάτι. Άσχετο, φυσικά εννοείται ότι θέλουμε ομάδα. Γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι ομάδα. Μονάδες ναι, έχουμε. Ομάδα όχι. Συμφωνώ. Ακόμα και τις μονάδες που είχαν, έχουν ένα όνομα, κατάφεραν να τις ξεφτυλίσουν. Δεν θέλω τίποτε πια από αυτόν. Θέλω να μπορώ να κοιμάμαι, ρε φίλε, μετά από κάθε μάτς. Θέλω να μην είμαι σκασμένη και να μην μπορεί ούτε το παιδί μου να μου μιλάει. Θέλω να μην πονάει πια η ψυχή μου. Γίνεται. Εάν όχι, τα φράγκα του. Λοιπόν, δεν τα θέλω. Άντε, γιατί καρκίνο λέει θα βγάλουμε. Μου γράφει η Νανά χθες στο μήνυμα. Πολλά άλλα μηνύματα έχω. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πολλοί κόσμος δεν κοιμήθηκε την Κυριακή το βράδυ. Πολλοί κόσμος χθες δεν είχε όρεξη. Όχι ούτε διάθεση για τίποτα. Μου στείλατε μηνύματα, το είδα και χθες εκεί στην γιορτή, στο event της Electronet. Δεν είχε όρεξη πραγματικά ούτε να μιλήσει σε κανέναν. Σε κανέναν. Και πολλοί κόσμος τσακώθηκε και με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, αυτά δεν έχει όρεξη. Είπαμε, καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει τη διάθεσή μας. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτοί που φορούν τη φανέλα και είναι μοσχοπληρωμένοι σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, σε μια εποχή που ο κόσμος μεταναστεύει, σε μια εποχή που ο κόσμος έχει κάνει το αυτό του παξιμάδι, δεν φαίνεται να το εκτιμούν. Δεν μας δείχνουν ότι καταλαβαίνουν την αξία της στιγμής στην καριέρα τους. Δεν καταλαβαίνουν τη συγκυρία, ότι είναι ευτυχής. Δεν εκτιμούν και κυρίως δεν αναλογίζονται πόσο στεναχώρια προκαλούν με την απάθειά τους ή με την μειωμένη τους διάθεση ή με την, τέλος πάντων, με την οκνηρία τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης όλο αυτό βλέπω είναι απόν ο κύριος Μίχελ. Ο κύριος Μίχελ πραγματικά στήλωσε τα πόδια να φέρει τον κύριο Λουτσέσκου. Ακούει ο Λουτσέσκου όλο τον Πινελίκη, λογικό, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως και συμπεριφέρεται σαν να είναι ακόμα το μυαλό του στο πώς θα πάρει το Χ, πώς θα παίξει αμυντικά να κλέψει, αλλά ξάνθει τους βαθμούς. Δεν είναι εδώ ξάνθει, το είπαμε την αρχή. Αλλά ο κύριος Μίχελ είναι λίγο έξω από το κάδρο τώρα. Γιατί τον παραμέρισαν, γιατί κατάλαβαν ότι δεν το έλεγε καλά το έργο φέτος. Με τις μεταγραφές, μέχρι την τελευταία μέρα είμαστε πλήρες λέει. Χωρίς να έχει έρθει ο Σαμπράνο, χωρίς να έχει έρθει ο Μαωρίσιο, χωρίς να έχει έρθει ο Βιερίνια. Είναι λίγο αυτό το ρόστερ. Πάμε να απαξιώσουμε το Βιερίνια ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, στα 31 του. Είμαστε ικανοί. Υπάρχουν οι καλοθελητές, στα μικρόφωνα, στα site. Πόσο θέλουν να τον κάνουν πέρα το Βιερίνια, πόσο ενοχλήθηκαν που ήρθε ο Βιερίνια. Πάμε να απαξιώσουμε τον Μπρίγιοβιτς, πάμε να απαξιώσουμε τον Μαωρίσιο, πάμε να απαξιώσουμε τον Λιγκαντουρί, άσχετα που είναι ακόμα δεν έχουν φτάσει στο 100%. Και το Σαμπράνο, επειδή έριξε μια κλωτσιά, όλο το σύστημα χθες από κάτω εκεί έσπρωξε αυτό το θέμα. Λυπάμαι, δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Κριτική κάνουμε τώρα δύο μέρες την ομάδα, αλλά να παίξουμε το παιχνίδι της απαξίωσης, του τα ισοπεδώνουμε όλα, όχι. Απλά κάντε κάτι, εσείς που είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Με τις ανακοινώσεις στο Facebook και στο ίντερνετ και αυτά δεν γίνεται παιδιά, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Ποια είναι αυτά, αυτοί που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι πρέπει να το αποφασίσουν. Εφόσον θα μείνει ο προπονητής, τι, να καταλάβουν οι παίκτες με πρόστιμο, να αλλάξει το σύστημα, να αλλάξει τους παίκτες, να βάλει στο πλάι, να αφήσει εκτός αυτούς που πραγματικά τον έχουν προδώσει τον Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν παίκτες πέσα και όταν λέω τον έχουν προδώσει αγωνιστικά, ότι δεν αποδίδουν αυτό που πρέπει. Αυτός ξέρει τι θα κάνει. Και εγώ μπορώ να το πάω έτσι μέχρι τις 12 αύριο το μεσημέρι να μιλάω. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές. Καταπληκτικό smartphone κληρώνουμε σήμερα. Ένα smartphone TP-Link. Με όλα επάνω, τα πάντα, όλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμές.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην ξεχνιέστε, σήμερα κληρώνουμε ένα smartphone TP-Link. Εκπληκτικό, τελευταία λέξη τεχνολογίας φυσικά. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Ένας τυχερός από εσάς το βγάλουμε στον αέρα. Δεν ξεχνώ επίσης ότι χρωστάμε διήμερο στις θερμές. Οι τρεις που παίξαμε την αντίστροφη μέτρηση, δεν ξέρω τώρα. Ούτε χθες ήταν η μέρα, ούτε σήμερα είναι η αντίστροφη. Μπορεί να το κάνουμε αύριο, να μας φύγει λίγο η τσαντίλα, να πούμε αυτά που θέλουμε, να μας φύγει από μέσα μας αυτό που έχουμε, αυτό που έχετε κι εσείς δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι κι εσείς έχετε την επιθυμία, τη σφοδρή, να μιλήσετε, να το βγάλετε από μέσα, να πείτε αυτό που θέλετε, να διαφωνήσουμε κιόλας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θέλω να σας πω το εξής: έρχομαι πέντε γραμμές, μου λες, έρχομαι αμέσως. Αμέσως, Χρήστο μου, κάτι πολύ σημαντικό να πω. Το Δεκέμβριο έχουμε τη 13η αιμοδοσία μας ως αθλητήρι. Ήδη η τσόφα τρέχει, η κολόνα. Η Σοφία να το οργανώσει όλα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη φορά μαζί με την αιμοδοσία θα μαζέψουμε και ρούχα. Θα ξέρω σήμερα, θα σας πω, θα αποφασίσω σήμερα για το πού, γιατί υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις. Θέλω να ξέρω ότι τα ρούχα θα πάνε πραγματικά εκεί που άνθρωποι κρυώνουν, με αυτά τα οποία εμείς έχουμε σε μια ντουλάπα ξεχασμένα και τα τρώει ο σκόρος ή θα τα πετάξουμε. Θέλω αυτά τα ρούχα να φορεθούν από ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από το κρύο. Γιατί μπαίνουμε σε ένα χειμώνα και είναι αμαρτία από το Θεό να έχουμε πράγματα ξεχασμένα, να τα πετάμε ή να μην τα φοράμε ποτέ επειδή λείπει μια ραφή, επειδή έχουν φύγει από τη μόδα ή επειδή ξέρω, μας στένεψαν ή οτιδήποτε. Ή επειδή έχουν ένα ελάττωμα. Πέρσι στην Αγία Βαρβάρα μαζέψαμε δύο νταλίκες ρούχα. 6 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα κάνουμε και φέτος το ίδιο. Για να μην όμως σας ταλαιπωρούμε, πήγαινε έλα και στην αιμοδοσία και σε ξεχωριστή εκδήλωση, αν το πούμε εκδήλωση, σε μάζοξη για τα ρούχα, θα κάνουμε 2-1. Δηλαδή, όσοι θα έρθετε στην αιμοδοσία μας, θα σας πω και πού θα γίνει η αιμοδοσία, θα μπορείτε να φέρετε και μια τσαντούλα με ένα πουλοβεράκι, με ένα ρούχο, με ένα μπουφάν που δεν χρειάζεται, με ένα παλτό, οτιδήποτε. Και αν θέλετε, δίνετε αίμα. Αν δεν θέλετε, αφήνετε το ρούχο και φεύγετε ή μένετε στην παρέα μας. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα που θα ξέρω οριστικά πού θα πάνε τα ρούχα, πού ακριβώς θα γίνει η αιμοδοσία, αν θα γίνει πάλι έξω από τον ναό, έξω από την Τούμπα. Θα σας τα πω όλα αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Περιμένετε ήδη 2310-287-888. Να υπενθυμίσω ότι το πρώτο μισάωρο ήταν προσφορά από την Climart Γραβιάς 67-917-646. Ό,τι θέλετε σε κλιματισμό, Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και βέβαια λέβητες αερίου. Και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος 917-646 Climart. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Όταν οι στεναχώρια μας είναι πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ακούγομαι. Έλα, όταν οι στεναχώρια μας είναι πολύ. Ακούω μέσα, βήκουνε, κάνω και λέω τι γίνεται να είμαστε εκτός. Όταν οι στεναχώρια μου είναι πολύ, τότε εγώ πάλι ζούμουσι με τον Κωστή. Αγόρι μου, ειδικά τότε φίλε, ειδικά τότε. Τι να Κωστή μου. Ναι. Πήρα απόβαση να μιλάω ήρεμα γιατί το ανεσυγχίζουμε. Τι να κάνουμε, όλοι μας. Τους στολίζω όλους αυτούς τους άχρηστους και ας περιοριστώ στο άχρηστος. Ευχή και κατάρα ότι ήρθε μεγαλομέτωχός μας, αλλά είναι και η παγίδα μας και είναι η παγίδα γιατί παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Το να έρθει ο Λουτσέσκου είναι το ok από αυτόν δοσμένο. Τον επέλεξε ο Μίχελ. Ναι, και ενέκρινε φυσικά. Επέλεξε ο πρόεδρος. Γι' αυτό είπαμε, λάθος του Στανόγεβιτς και λάθος... Και δεν είμαι διατεθειμένος, Κωστή μου, να κάνω κριτική αυστηρή στον Σαββίδη, γιατί είπαμε, εδώ που είμαστε και εφόσον ένας μεγαλομέτωχος πήρε τα ηνία του συλλόγου, πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί αλλιώς πρέπει να πούμε πάρε δρόμο και φύγε. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άκουσε με, Μένιο μου, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή που θα σου πω. Το ότι κάνουμε κριτική ακόμα και στο μεγαλομέτωχο δεν σημαίνει ούτε ότι δεν τον ευγνωμονούμε, ούτε ότι δεν τον αγαπάμε, ούτε δεν αναγνωρίζουμε, ούτε ότι με το που θα πούμε κάτι πάει να πει ότι σήκω και φύγε. Υπάρχει, παιδιά, υπάρχει πολύ τεράστια απόσταση από το ένα μέχρι το άλλο. Έτσι, βλέπουμε τα λάθη, τα λέμε με αγάπη, όχι για να τον προσβάλλουμε, ούτε για να ξεχάσουμε, ούτε να δείξουμε αχαριστία. Δηλαδή, το έργο του είναι τεράστιο. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτό δεν θέλει. Είναι τεράστιο πρώτος. Να του κάνουμε αυστηρή κριτική, γιατί θα τον αδικήσουμε, είναι γεγονός. Πρώτος δεν θέλει να δει την ομάδα να προκόβει. Δηλαδή, έχει ξοδέψει να κάνω λεφτά.
Καταλαβες. Πρέπει να μιλήσουμε κάνα μισάωρο γι' αυτό και δεν έχω καμιά διάθεση να γίνω αυστηρός με τον Σαββίδη, τον οποίο θεωρώ λυτρωτή της ομάδας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει. 100%. Λοιπόν, αν είχα εγώ εκατομμύρια, ίσως τότε να κάνω και μια πρόταση χωρίς να τον βρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Αλίμονο. Τώρα, κριτική, ναι, όχι ισοπαίδωση. Ναι. Δώσε μου δύο λεπτά λίγο, ναι, να πω αυτά που θέλω. Πάμε. Και μετά να κλείσουμε και όλα να πάρουν μια ναι, 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 πάμε. Λοιπόν, η επιλογή του Λουτσέσκου είναι εκ των πραγμάτων λίγη, γιατί είναι ένα μικρό προπονητικό μέγεθος, το οποίο δεν μπορεί να έχει καμιά τύχη στον ΠΑΟΚ. Τύχη πετυχημένη εννοώ. Αποκλειστήκαμε από την Έστερσουντ, που είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι αμυντικογενής προπονητής. Τώρα πήρα πλέον, περάσαμε στο επίπεδο να κάνουμε κριτική και στον προπονητή. Του δώσαμε εκείνη την περίοδο χάρη του που ήθελε και τώρα πρέπει να τα ακούσει. Είναι Νοέμβρης. Αυτά που λέμε πλέον πολλές φορές είναι Νοέμβρης. Είναι για να διορθωθεί. Δεν μπορείς τον επιθετικογενή παίχτη να τον κάνεις αμυντικό. Δεν γίνεται. Και αισθάνθηκα πολύ άσχημα και θα φύγω από την Έστερσουντ όταν είδα τον Μακ να προσπαθεί στην μεγάλη μας περιοχή να μαρκάρει το back της Έστερσουντ. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Η ομάδα αυτή με το υλικό που έχει έπρεπε να έχει περάσει στην επίθεση και να έχουμε βάλει την αντίπαλη ομάδα μέσα στα δίχτυα, γιατί από εκεί βγαίνει το η καλύτερη άμυνα, είναι η επίθεση. Όταν τον έχεις τον χωμένο στα δίχτυα μέσα, άχνα δεν μπορεί να καλύψει σου βάλει γκολ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα η διαιτησία δεν έχει καταλάβει αυτός και είναι κοιμώνται ύπνων του δικαίου όσοι νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν τη διαιτησία. Εχθές είχαμε δύο αποβολές σε προχθές, σωστές. Έχουμε δει τις φάσεις, δε στη φάση να ξεκινήσω από τον Βίσελμαν, που δεν είναι ότι επηρεάζει το παιχνίδι. Τρεις φορές. Το τραβοκοπάει. Ο Μπακασέτας. Το τραβοκοπάει επί τρεις φορές. Βίαια ο αλήτης, σε εισαγωγικά ο ποδοσφαιρικός αλήτης, ο διαιτητής τον επιτρέπει και αποβάλλει, γιατί σωστά τον αποφεύγει. Πέφτει στην παγίδα ο δικός μας που κάνει τρεις φορές το λάθος. Μα κοστίζει σε θίγει. Πάει να για ηλίθιο και λες δεν είμαι ρε ηλίθιος. Πάει να δώσει το χέρι στον παίκτη που είναι κάτω. Ναι. Έτσι, και πάει ο άλλος και τον πιλατεύει από πάνω. Μία, δύο, τρεις. Εκεί. Ο άλλος ο ποδοσφαιρικός ο αλήτης τιμωρήθηκε. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Τα είπαμε αυτά χθες. Ο διαιτητικός αλήτης θα τιμωρηθεί για αυτή τη φάση. Φυσικά όχι. Λοιπόν, φυσικά όχι. Για την αποβολή του Σαπράνο δεν τον προστατεύει. Ανοήτως πρέπει να τον βγάλει. Τι πάει να πει το ημίχρονο. Πρέπει να τον βγάλει, το καταλαβαίνουμε εκείνη όλοι. Εκείνη την ώρα στο 15 λεπτό το έχει δει το παιχνίδι, έχει πάρει φωτιά. Οι άλλοι επιζητούν αποβολή για να σοβαριστούν. Τα είπαμε, τα είπαμε χθες. Έγινε, μένιο μου. Κάνε επίλογο, δεν έγινε. Και κλείνω με αυτό που. Αυτά δεν θα πω. Ας πάρουν και άλλοι φίλοι. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, όσο πιο σύντομοι είμαστε, τόσο πιο καλό να μιλήσουν περισσότεροι. Καλημέρα. Σε ακούμε πολύ στο βάθος, έλα. Τώρα με ακούς? Όχι, έχεις hands free, βγάλ' το. Όχι, όχι, σταθερό. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Hello, good morning. Τώρα σε ακούμε τέλεια. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλώς στη Φραγκφούρτη. Είδα ότι έβαλες αυτοκόλλητο για Γερμανία μέσω Ιλινόης. Παρήγγειλες σε αυτοκόλλητο ΠΑΟΚ μέσω Ιλινόης, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δεν υπάρχει, φίλε. Στο ίντερνετ έψαχνα ένα αυτοκόλλητο για το αυτοκίνητο της κόρης μου. Και στο έστειλε, πρόσεξε, από το Ιλινόης, ο Σεργέι Γεγκόροφ. Δεν μου ακούγεται και τόσο Αμερικάνος. Ο Σεργέι Γεγκόροφ. Γείτονας του Σαββίδη ήταν παλιά αυτός. Στο Ροστόφ. Τι γίνεται, μάλιστα. Για πες ρε Κώστα. Και εγώ εδώ σαν τσόμπι, να πω και για να πω όμως την αλήθεια, το παιχνίδι δεν το είδα μέχρι το τέλος, δεν μπορούσα. Ναι. 30 χρόνια ζάχαρο έχω, από καρδιά θα πήγαινα. Ναι, άσε με το ζάχαρό μας, άστο, δεν αναφέρω τίποτα. Δεν θέλω να συμπλέξουμε τα προσωπικά μας. Άστα. Καμιά ένεση δεν σε σώζει, φίλε, κανένα χάπι. Όταν τώρα, πάμε. Γλυκίσαμε πολύ τέλος πάντων. Και για τον Βιερίνια που τον έβαλε αμυντικό, όσο να τον παρακολουθούσα, τον παρακολουθούσα πολύ συχνά εδώ στη Γερμανία όταν ήταν στο Βολόσπουργο, ας πούμε. Υποστηρίζω βέβαια Φραγκφούρτη εδώ στη Γερμανία, αλλά το δάχτυλό μου πάντα σε κάποια εφημερίδα όταν έπαιζε κάποιος έβλεπε τον Βιερίνια πάντα. Και δεν θα ξεχάσω 2-3 Σαββατοκύριακα, ένα πίσω από το άλλο, τον έβγαλαν σαν καλύτερο back της εβδομάδας τότε. Βγήκε και καλύτερο, από τους καλύτερους back στη χρονιά, αλλά δεξί back όμως. Δεξί back. Πρώτον, δεξί back, και δεξί back half, όχι περιορισμένος πίσω. Και όταν, ας πούμε, δεν έβλεπα την Wolfsburg συνέχεια, αλλά από σπάσματα που έδειχναν στην τηλεόραση, την έπαιζε καλά τη θέση. Τώρα, εντάξει, χτες... Εντάξει, άλλο το επίπεδο
της Bundesliga. Και άλλο εδώ. Ναι. Εδώ έχεις ένα όπλο. Ναι, ναι. Την άποψή μας λέμε τώρα, εντάξει. Θεωρείς ότι το όπλο στο απενεργοποιείς, βλέπεις ότι μπαίνει και φάτος ο Βιερίνια. Ναι, ναι, ναι. Με το σουτ και τα λοιπά, με κινητικότητα. Πώς αφοπλίζεις μόνος βάζοντας τον αριστερό μπακ. Δεν είναι πολύ τέλεια. Είναι σαν να έχεις Σαρλίς Θερόν, ναι, και να τη βάζεις, ναι, πίσω, ναι, στη λάτζα. Μπροστά πόρτα, φίλε, βιτρίνα. Τώρα ξέρεις, όταν είναι τώρα 2-3 μέρες τώρα που σκεφτόμαστε έτσι το πάθος μας, είναι πολύ, πολύ ο καιρός ώστε να έρθει το επόμενο παιχνίδι και σκεφτόμουν, ξέρεις, τι πια ίσως είναι η λύση. Και μόνο ο Γκαρσία μένα μου φαίνεται σαν λύση. Ναι. Γιατί έχει τα κάκαλα αυτά που έχει και ένα λευκό χαρτί με υπογραφή του Σαββίδη και να γράψει ό,τι θέλει απάνω, μόνος του. Λοιπόν, να σου πω, την άποψή μου. Ίσως σώσουμε τη χρονιά, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Ας το πάμε υποθετικά, Κώστα. Ναι, υποθετικά, έτσι. Υποθετικά, ναι. Μπορείς να πάρει το άλλο. Καταρχήν, δεν είμαστε πεπισμένοι για τις προπονητικές ικανότητες του Γκαρσία. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ μικρό το δείγμα σε αυτές τις ομάδες, ναι, των, ναι, νέων. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρετε πόσο τον λατρεύουμε, έτσι, τον άνθρωπο αυτόν τον συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, τι θα άλλαζε ο Γκαρσία, αν λέμε ο Γκαρσία. Καταρχήν, με το καλημέρα σας θα το σεβόταν και μέχρι και το πόμολο από την πόρτα στα αποδυτήρια. Δεν θα υπήρχε, ναι, κανένας μέσα που θα μπορούσε να κουνηθεί σε επίπεδο πειθαρχίας, σε επίπεδο σεβασμού, σε επίπεδο αναγνώρισης. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο Γκαρσία θα κλωτσούσε και δύο πάγκους, φίλε. Θα έλεγε ένα ήχο δε πούτα σε κάποιον παίχτη, στάνταρ. Ναι, ναι. Θα τους περνούσε τη φλόγα που εξακολουθεί να καίει μέσα του. Θα τους εξηγούσε τι είναι ΠΑΟΚ. Αυτό θα ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα. Αν, λέω, ο Γκαρσία. Αν. Ο οποίος Γκαρσία δεν θα ερχόταν για 6 μήνες, ερχόταν για βοηθός αυτού που θα έρθει το καλοκαίρι. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι να τον στύψουμε και το καλοκαίρι, γεια σου. Όπως επίσης ο μεγαλομέτωχος θα έλεγε ότι φέρνουμε αυτόν τώρα να ανοίξει πόρτα, να ξέρετε, αυτός που θα μπει τώρα μέσα θα είναι ο νέος προπονητής. Δεν θα τον έχετε μόνο για ένα εξάμηνο, θα τον έχετε για πολλά χρόνια, γιατί θα αναλάβει βοηθός αυτού που θα έρθει το καλοκαίρι. Και επειδή η δική του έκθεση θα μετρήσει, από αυτή τη στιγμή κρίνεστε από αυτόν. Και να ανοίξει η πόρτα και να μπει ο Πάμπλο. Ή οποιοδήποτε Πάμπλο. Από το στόμα σου του Ιβάν το ταυτί. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Λέω τι θα γινόταν αν. Εντάξει. Ποια ήταν η στιγμή που έκλεισα το ίντερνετ. Που έκλεισε το ίντερνετ. Ναι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποια ήταν η στιγμή που έκλεισε το ίντερνετ. Όταν ο Σαμπράνο πήρε κόκκινη κάρτα. Ναι. Έτοιμο σε αυτό ήμουν να πω. Γιατί... Σου λέω, το έκλεισα, δε. Λάθος, ούτε, λάθος. Ούτε, είναι ούτε ανοησία του. Ανοησία. Ένας παίχτης τέτοιος με παραστάσεις από Bundesliga τόσα χρόνια, όχι. Περού, αυτά. Δεν κάνεις, φίλε. Δηλαδή, δεν... Το κάνει και το έκανε και άλλες φορές. Δεν είναι πρώτη φορά. Και νωρίτερα. Γιατί έχει τα μυαλά του Λατίνου του. Ναι, αλλά γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σε προστατέψει ο προπονητής. Ναι. Έγινε, αδερφέ μου, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό Γκαρσία μας έκανε καλό. Άιντε. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα. Τώρα, το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ποιος θα έρχονται, τι θα έκανε ο Άγγελος, τι θα έκανε ο Χάβος, τι θα έκανε ο Δερμιτζάκης, τι θα έκανε ο Μπόλωνη, τι θα έκανε ο ένας. Παιδιά, είναι ατέρμονο το πράγμα, αυτό καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Το όνομά σου. Ο Βάσκος είμαι. Έλα, Βάσκε. 23-10-287-88. Μου ρωτάνε το νούμερο, δεν το λες, λέει. Ναι, καλά, σε λένε, δεν το λες. Τι να πω, φίλε, τι να πω. Και εγώ νομίζω ότι είμαστε, εμείς είμαστε όχι, κάτι άλλο. Εγώ Κυριακή δηλαδή... δεν κοιμήθηκα και Δευτέρα δεν άκουσα καθόλου. Εγώ χθες το πρωί ήρθα, φίλε, no sleep, insomnia. Ήρθα κατευθείαν για εκπομπή. Να κοιτάξει, να μην πρόσεξε, να κρατήσει τις ισορροπίες, να μην βρίσει κάποιος, να μην κάνει αρδάμ, να είσαι εντάξει τη δουλειά σου. Αλλά δεν μπορούμε, παιδιά. Δεν είναι ένα άλλο άτομο αυτό που ζει την κατάσταση. Καλός ή κακός, δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε σαν επαγγελματίες όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει πολύ συνέστημα μέσα. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Χάσαμε από μια ομάδα που έχει πρακτικές ομάδας χωριού της δεκαετίας του 80, άντε βάλε 90. Ναι, αλλά δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις γι' αυτό. Δηλαδή πάμε... Δεν διαφωνώ. Από το τεχνικό team με τα καραγκιουζιλίκια μέχρι τους οπαδούς, μέχρι τους παίχτες. Δεν αντιλέγω. Μέχρι πάει λέγοντας και εσύ πας κάτω Κώστα με τις ίδιες αιμονές. Δηλαδή, καταρχήν να διευκρινίσουμε, όποιος έχει πάει η Ρουμανία πάνω από 10 φορές θεωρεί ότι ο Ρουμάνος, όχι ο Λουτσέσκου, γενικός ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα και όχι εθνικότητα. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι λίγο... προσβλητικό για όλους τους Ρουμάνους. Ναι, ας πούμε ότι το λέμε χιουμοριστικά. Και ότι την ατάκα αυτή, την ατάκα αυτή την έχει πει Ρωμάνος, παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ. Άντε, να πούμε και αυτό.
Αλλά ναι, το λέμε χιουμοριστικά και δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ρουμάνοι είναι. Εντάξει, ναι, okay. Βλέπουμε, βλέπουμε περισσότερο είναι για την πονηριά τους και για την εμπορική τους, να πούμε, τέλος πάντων. Και δεν κάνουν τίποτα άμα δεν χάσουν. Ναι. Άμα χάσουν δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή αν δεν κερδίσουν δεν θα, ναι, κάνουν κάτι. Πάντως την ΑΕΚ δεν μπορείς να την κατηγορήσεις γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν μας αρέσει, αλλά φύλαξε τι μου δείχνει εμένα αυτό. Ρε, θα κάνω τα πάντα να μην χάσω. Όπως και ο Γαύρος. Ξέραν ότι διαλύονται άμα χάσουν από εμάς. Το παίρνεις λάθος. Αν ένας προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε αυτά τα καραγκιουζιλίκια που έκανε ο Χιμένεθ, θα ήταν στον πάγκο, ή θα αποβάλλονταν από το πρώτο λεπτό. Α, άλλο αυτό που λες τώρα. Εδώ μιλάς, δεν μιλάς αν μας αρέσει. Όλα, δεν, πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν λες, συγγνώμη λίγο, δεν λες αν είναι ωραίο ή όχι. Λες αν του το επιτρέπει ο διαιτητής. Άλλο αυτό που είπες τώρα. Έγινε με το Λουτσέσκου, δεν είχε αποβολή φέτος. Φυσικά. Α, μπράβο. Φυσικά, στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω στη Λιβαδιά. Πρώτη αγωνιστική. Να πάμε για τις αιμονές του Λουτσέσκου. Συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη, συνέχεια ο άνθρωπος κάνει τα ίδια και τα ίδια. Βλέπουμε έναν ΜΑΚ ο οποίος ήρθε ορεξάτος με τρελή χαρά στη Θεσσαλονίκη, γύρισε και να μην υπάρχει, να μην υπάρχει. Ναι. Βλέπουμε να εξαφανίζονται παίχτες, π.χ. να σου πω εγώ τώρα μπορώ μικρή παρένθεση στα καθένα να σου λέω μια κουβέντα, ναι, δεν διαφωνώ, ναι. Εδώ δεν έχει ευθύνη μόνο ο Λουτσέσκο, έχει και ο ΜΑΚ το πρόσωπο που παρουσιάζει. Και μπορεί να μην τον βάζει στη θέση δίπλα στον επιθετικό, σε ένα 4-4-2, αλλά πρέπει και ο ΜΑΚ να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το φορτώσουμε. Ναι, μην το φορτώσουμε όλο αυτό. Ο Καντουρί δείχνει πρόσωπο και παίζει. Όχι, βέβαια. Όχι. Άλλο ο Καντουρί. Μιλάμε για τον ΜΑΚ τώρα, ρε παιδί μου. Ο καλύτερος μπορεί να είναι ο Δελιγιαννίδης από το Λέοβατ. Καθόλου. Πολύ καλύτερος. 100 σου απαντάω ευθέως. Σου απαντάω αμέσως. Χωρίς περιτροπή. Πάμε παρακάτω. Σε ένα μάτς που ξέραμε ότι θα γίνει ροντέο. Ναι. Κάτσε, φίλε, κάτσε. Το λέω με μία-δύο συλλαβές. Δύο συλλαβές το λέω. Τέλος. Πήρεσαν το στόμα μου. Τελείως. Πήρεσαν το στόμα μου. Γιατί να απενεργοποιηθεί, δεν ήταν καλός όταν τον έβαζε στην αρχή. Α, μπράβο. Ο Κάνιας, πού είναι, ρε παιδιά, ο Κάνιας. Ο Κάνιας, πού πήγε ο Κάνιας, ρε παιδιά. Όχι το μαλθακό Σάκχοφ. Όχι, τέλος. Για μένα υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που δεν πρέπει να τους δοθούν άλλες ευκαιρίες. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τα παιδιά. Σέβομαι όλους όσους φορούν τη φανέλα. Οι ευκαιρίες σας τελείωσαν, κύριε. Έλα, συγκεκριμένη. Ποια είναι η λύση. Να πεις. Ποια είναι η λύση, η άμεση λύση να φέρεις ένα μεγάλο όνομα το οποίο θα βοηθήσει ένα άλλο όνομα που το έχουμε πολύ ψηλά στον ΠΑΟΚ και να πάρεις το πρωτάθλημα περίπατο. Σ' ακούω. Χαβιέρ Αγκύρε. Ουρουγουανός, ελεύθερος. Τον παίρνεις για προπονητή, με βοηθό προπονητή για να μην κάψεις τον Παμπλο Γκαρσία. Ναι. Μαθαίνει δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο αυτό το Χαβιέρ Αγκύρε. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή μπορεί ο καθένας τώρα να βγει και να πει έναν διαφορετικό. Δεν έχει τέλος αυτή η κουβέντα. Ναι, ναι, τη δική σου άποψη. Ναι. Δεν στο λέω στην τύχη. Όχι. Το σέβομαι αυτό. Ουρουγουανό, πειθαρχία. Λες ένα προπονητή αναγνωρισμένης αξίας, τεράστιο όνομα που τον είχε προτείνει ο Παύλο. Αλλά δεν εισακούστηκε κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που Ιβάν Σαβίδη, που σε εκτιμούμε, σε κάνουμε για όσα έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Έχεις φέρει, γιατί ξέχασες και το Βιερίνια στην αρχική σου τοποθέτηση στους παίχτες που έχεις φέρει. Ναι, ναι, πήγε το μυαλό μόνο στους ξένους γι' αυτό. Ναι, έχεις φέρει τόσο τεράστια ονόματα, φίλε. Φέτος. Τεράστια. Και μου φέρνεις το Λουτσέσκου, το Στανόγιοβιτς, ας πάει να ζητήσει ευθύνες από το Βούκιτς, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί άκουσε το Βούκιτς. Όχι, ναι, λέει ο κόσμος όμως, λέει ο κόσμος, με αγάπη προς τον Ιβάν και με αναγνώριση. Το ξαναλέω συνέχεια, εννοείται, γιατί περιμένω στην γωνία οι καλοθελητές. Λέω, γιατί Ιβάν άκουσες το Βούκιτς. Κατάλαβες, αυτό λέει. Δεν έπρεπε εκεί, λάθος. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ μικρό όνομα να επιβληθεί μέσα στον ΠΑΟΚ. Αν φέρεις έναν Αγκύρο, εγώ σου τα λέω με τεολογία όλα, έτσι. Αυτό είναι η δική σου άποψη. Ναι, ο καθένας, για μένα ακριβώς, μιλάω, έτσι. Ακριβώς, την άποψή του. Μπορεί να πει ο άλλος μπορεί να σου πει, αν έρθει ο Σάντος όπως ακούγεται το καλοκαίρι. Δεν έρχεται ο Αγκύρο τώρα για 6 μήνες. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι. Μπορεί να σου πει είναι κλεισμένος ο Σάντος. Έτσι ακούγεται και λέγεται. Ναι, και εγώ αυτό έχω ακούσει. Πρώτα η γιαγιά το είχε πει. Ναι. Η γιαγιά στο σκετσάκι μας. Ναι, το βάλω κάποια στιγμή. Καταλάβω, λοιπόν, πολλές φορές ξέρουμε κάτι, αλλά για να μην χαλάσει, για να μην φέρουμε αναμπουμπούλα ή για να μην βλάψουμε την ομάδα. Βγαίνει τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο Αγκύρε δεν θα ερχόταν, φίλε, για 6 μήνες. Συμφωνείς αυτό. Θα τον έκλεισε για πολλά χρόνια. Ναι, αν δεν έχεις κλεισμένο το Σάντος, ναι, αλλά ρισκάρεις, ρε Κωστή, να χάσεις άλλη μια χρονιά. Τι να πω. Που βλέπεις ότι όλοι είναι πεθαμένοι. Μα γι' αυτό όλοι. Το μόνο καλό είναι ότι είμαστε κοντά στη βαθμολογία, μια νίκη διαφορά, δύο πόντους, ναι, είμαστε. Σκέφτεσαι να πάρεις αυτή, εκτός αν πάμε μετά σε άλλον, που εγώ δεν τον θέλω,
Αν θέλεις για 6 μήνες, πάρ' τον Άγγελο Αναστασιάδη. Αν θέλεις. Ναι. Ο Άγγελος, έτσι όπως είναι τώρα, τα προβλήματα με τη σύζυγό του. Απλώς είναι μια ευκαιρία φέτος να μπεις στους ομίλους του Champions League που τόσα χρόνια παρακαλάς να μπεις και να πάρεις και το πρωτάθλημα που μας λείπει από το 85. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Βάσκε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ένα smartphone υπέροχο. TP-Link πληρώνουμε. Υπέροχο smartphone. Από την ηλεκτρονέτ που από εκεί τη Γκολίδη γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526. Έλα Παναγιώτη, έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκουσα όλη την εκπομπή από το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Στην αγάπη μου, ναι. Δίκιο έχετε. Θέλω... Εγώ φταίω, εντάξει, πρέπει να το διαχειριστώ. Πιο πολύ, ναι. Γιατί σε θεωρώ αδερφό μου και θέλω να σε προστατέψω. Το ίδιο. Για τους που έφυγανε για τον Κωνσταντινίδη. Το Χαρίση και τον Κλάους, μην ξαναπεί. Δεν χρειάζεται. Δεν είπα για τον Κλάους. Θα σου πω κατηδίαν αυτό που ξέρω και θα... Εντάξει, όχι, και εγώ έχω ακούσει πράγματα. Έτσι, δεν ζούσα άλλη πόλη. Να κάνουμε θέματα για αυτά τα παιδιά. Είπα. Αυτοί διάλεξαν το δρόμο τους. Καλή τους ώρα. Για το Χαρίση, ούτε ο Χαρίση επέλεξε να φύγει μόνος του, ούτε ο Κλάους. Δεν επέλεξε, αλλά ο τρόπος που... Έκανε λάθη. Α, δεν χρειάζεται. Έκανε λάθη μεγάλο. Αυτά. Λοιπόν. Εγώ είχα πει συγκεκριμένη έκφραση, επειδή είσαι καθημερινός ακροατής. Είχα πει τότε, είπα, στη ζωή και στην καριέρα σου, κανένας τίποτα δεν θα στο χαρίσει, είχα πει. Που έγινα σε Φερλής, ρε φίλε, τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Δηλαδή, έπαιξα με τις λέξεις. Όποιος κατάλαβε, τότε κατάλαβε. Κατάλαβε. Λοιπόν, θέλω να πω και για το Γιωργάκη, το Σαββίδη. Τον αποκολώ, Γιωργάκη, λόγω ηλικίας και τα λοιπά. Το έχουμε πει. Έχει τα μισά μου χρόνια. Γιο σου. Και ένα παραπάνω έχω από τα μισά εγώ. Δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Θέλω να τον πω ότι είπε και για τον Τζαβέλα ότι είναι ένας από εμάς. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Και στηρίζει σήμερα το Λουτσέσκου. Παρεπιπτόντος, θέλω να βγει ο κύριος Σαββίδης, ο μπαμπάς. Ο Ιωάννης Σαββίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, και να το πει αυτό. Γιατί έτσι, μέσω αυτών των μέσων που εγώ τα θεωρώ, δεν τα χειρίζομαι. Instagram, Twitter και τα λοιπά. Ναι, δεν τα ξέρω. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν. Ναι, μέσα από αυτά τα μέσα δεν γίνεται. Εγώ θέλω να βγει και να το πει όμορφα, ωραία, να το επικοινωνήσει στον κόσμο για να ηρεμήσει και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι ηρεμή. Και εγώ μπορούσα να σου πω ένα σωρό. Τι να σου πω. Για το... Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος για μένα πλέον. Στο λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει. Δεν τον αναγνωρίζω, ούτε σαν... δεν τον είχα φίλο ποτέ, δεν τον ξέρω, δεν τον έδωσε χειραψία ποτέ, δεν με νοιάζει κιόλας. Το μόνο που αυτό... Έχασε πάρα πολλούς... Να είναι προπονητής στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Κάνε δύο νίκες μέσα εκεί. Κάνε δύο νίκες. Εμείς πρώτοι θα βγούμε να σε αποθεώσουμε. Αυτό θέλουμε από σου. Λοιπόν, δεν θέλω να πω έχασε πόντους. Είναι αστεία η έκφραση. Έχασε πόντους. Τι έχασε πόντους. Στον Αδύρ είναι η πίστη που το έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Αδερφέ μου Κωστή, δεν είναι μόνο η ήττα. Είναι και ο τρόπος. Εμένα με πειράζει και ο τρόπος που. Αν έπαιζα μπαλάρα, θυμάμαι ένα μάτς με το Βάζελο εδώ που έπρεπε να κερδίσουμε 5-0 και χάσαμε 1-0. Με ένα γκολ του Νίνι φάουλ. Τον είναι το φάουλ, αυτό. Έπρεπε να είναι 5-0. Φύγαμε. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Τι συζητάμε τότε. Εμείς είμαστε ιδιότροποι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν μπορούν να το καταλάβουν πολύ απ' έξω. Οι παοξίδες έχουν πολλές τρέλες να πούν. Πολλά βλίτσια. Πολλά βλίτσια. Πώς το λένε. Δεν μπορούν να ανοιχτούν πράγματα. Πώς το θα γίνει. Αυτός είναι τελειωμένος από εμάς. Και Γιωργάκη, μην τον ξαναπείς δικό μας. Άστονα. Άστονα. Κοίταξε. Εμείς ποτέ δεν θέλουμε να χάνει η ομάδα μας. Δεν θέλουμε ούτε καν να είναι ητοπαθής η ομάδα μας. Πώς το λένε. Έτσι. Δεν πάω για καμιά ισοπαλία. Με οποιονδήποτε αντίπαλο παίζω, πάω για να το κερδίσω. Ειδικά με αυτό το πανάκριβο ρόστερ. Το κορυφαίο όλων των εποχών. Εγώ δεν την παίρνω πίσω αυτή την κουβέντα. Ακόμα και με τον Δελιγιανίδη τώρα που είναι. Τον Πιτσιρίκο, θα μπορώ να κερδίσω, ρε Κωστή. Τελείωσε. Φυσικά. Πώς το λένε. Δώσε τις ευκαιρίες τώρα σε αυτούς που δεν τους πίστεψες. Βγάλε αυτούς που σε προδώσαν αγωνιστικά. Σε κρεμάσανε. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θέλω να του δώσω καμιά συμβουλή. Έγινε, Παναγιώτη. Την αγάπη μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, το όνομά σου. Οπού και πού είμαι. Έλα, ρε, πού και πού. Μ' αρέσει το παρατσούκλι σου. Πεθαίνω για τέτοια. Ναι.
Να σου πω λίγο τέτοιο. Συγγνώμη που περιμένατε στη γραμμή καταρχήν όλοι σας. Να σου πω. Καταρχήν λέγαμε παλιά ότι ο Σαββίδης είναι μακριά, ήταν έξω από την ομάδα και να έρθει στην ομάδα να παίρνει αποφάσεις. Τώρα που ήρθε και παίρνει αποφάσεις πάλι τον κράζουμε. Τον κράζαμε και πριν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρένθεση. Ας συνεχίζουμε. Κάθισα και εγώ μετά από δύο μέρες έτσι που ξέρεις, ούτε άκουσα ραδιόφωνο ούτε τίποτα και προσπάθησα να. Μα είπα, χθες πρέπει χθες τα μουσικά ραδιόφωνα. Ναι. Πολλοί χθες μου είπαν κάπως έτσι. Άκουγα μουσικές, δεν μπορούσα. Κάποιος, κι εγώ έτσι. Όχι, πιθανόν να έκανα το ίδιο. Θες να κάνεις αποτοξίνωση, αποσυμπίεση. Αφού ηρέμησα, κάθισε και σκέφτηκα. Λέω, κάθε χρόνο λέω παίρνω πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο παίρνω κύπελο. Λέω, όχι. Έχω να πάρω πρωτάθλημα 30 χρόνια. Ωραία. Και σκέφτομαι, κάθε χρόνο που δεν παίρνω πρωτάθλημα, αλλάζω δύο προπονητές. Δύο με τρεις προπονητές. Και λέω, παιδιά, μήπως. Ας το χάσω και φέτος το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Να πάρω ένα προπονητή από την αρχή, μέχρι τον Ιούνιο, να δω τι θα κάνει. Και αν τον Ιούνιο δεν πάρει πρωτάθλημα, που δεν το παίρνω 30 χρόνια τώρα δηλαδή, και δεν θα τρελαθώ κιόλας και δεν θα το πάρω 31 χρόνια, εντάξει ένα χρόνο ακόμα, θα το πω περάστε από εκεί πάρε την αποζημίωση και σηκωθείτε φύγει. Θα μου πεις υπομονή, ναι υπομονή, δεν το κατάλαβα. Μία φορά κρατήσαμε τον Ίβιτς, μία φορά και φέραμε ένα κύπελο στην ομάδα. Δύο ερωτήσεις. Όχι, ολοκλήρωσε, μην σε κόψω. Ολοκλήρωσε το. Ολοκλήρωσε αυτό. Δηλαδή, λέω, μήπως πάω στην τελική τη λύση. Λέω, μήπως να αφήσουμε έναν προπονητή να δούμε τι θα κάνει στο τέλος. Πρώτον, πιστεύεις ότι ο περισσότερος κόσμος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτά που έγιναν ή για αυτά που βλέπει ότι θα γίνουν? Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι περισσότερο υπάρχει αμφισβήτηση και γκρίνια για τον Λουτσέσκου, όχι για αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Επειδή βλέπει που πάει το έργο. Καταλαβες. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω ότι νιώθει ο κόσμος ότι με αυτόν δεν πάει το πράγμα. Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά. Κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό γκρινιάζει. Κοιτάμε χρόνο, να προλάβουμε, την κατάσταση. Ναι. Τώρα σε αυτό που λες. Κάθε χρόνο όμως. Ναι, άκουσα με λίγο, όμως κάθε χρόνο το ίδιο βλέπουμε. Λέμε πού πάει αυτό το έργο με αυτόν τον προπονητή, ας τον αλλάξουμε. Δηλαδή, η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής αυτό που λες. Σε πολλά πράγματα συμφωνώ. Η δεύτερη μου, ας πούμε, ένσταση είναι η εξής. Δεν είναι άλλη μία χρονιά αυτή. Για δύο λόγους. Ένα, γιατί το ρόστερ είναι το καλύτερο που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και δεύτερον, γιατί οι αντίπαλοι μας είναι χάλια. Είναι πεθαμένοι. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα. Το γεγονός ότι ξοδεύτηκαν. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετική αυτή η χρονιά. Δεν πάω με μέτριους παίκτες και με τους άλλους να είναι γαμάω. Συγγνώμη, να το πούμε έτσι. Έτσι, οι άλλοι φίλε είναι σε μια κατάσταση τραγική. Άρα αυτές οι συγκυρίες. Εγώ συμφωνώ. Θα πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα να το πάρουμε 10 βαθμούς μπροστά μας. Ένα τρίτο γεγονός. Δεν είναι η ίδια η παλιά, η σάπια και σαθρή ΕΠΟ. Μπορεί η διαιτησία να μην καθάρισε οριστικά, αλλά βλέπεις ότι ο Γαύρος δεν έχει ας πούμε 90%. Σπρόξιμο έχει ένα 60, 50. Ο Βάζελος το ίδιο, η ΑΕΚ το ίδιο. Δηλαδή όλα αυτά τα τρία πράγματα, οι τρεις αυτές συνισταμένες, οι τρεις αυτές μάλλον παράμετροι, οδηγούν σε μεγαλύτερη προσδοκία, αδερφέ μου. Γι' αυτό. Ναι, Κωστή, αλλά πες μου κάθε χρόνο το ίδιο. Λέει, πες μου. Δηλαδή, τι μπορώ να περιμένω. Δηλαδή, θα έρθει ένας καινούργιος προπονητής τώρα και όλοι θα κρεμαστούμε από πάνω του και θα περιμένουμε δηλαδή, ξαφνικά να κάνει μαγικά. Καταρχήν, ακόμα και αν ερχόταν κάποιος. Μόνο ο προπονητής. Μα το λέω συνέχεια. Το λέω κάθε μέρα. Όπως είναι μεγάλο λάθος να τα φορτώσουμε όλα στους παίκτες. Άλλο τόσο μεγάλο λάθος είναι να τα φορτώσουμε όλα στο Λουτσέσκου και στο Μίχελ. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα μερίδιο. Ακριβώς. Όπως λέμε. Λάθος του Ιβάν που πίστεψε το Βούκιτς και πήρε το Στανόγεβιτς. Λάθος του Μίχελ που πίστεψε τόσο πολύ στον Λουτσέσκου. Φαίνεται μέχρι τώρα ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνης, φίλε. Ξέρεις ποιος δεν έχει μερίδιο ευθύνης. Αυτός ένα μηδέν. Ο μόνος που δεν έχει μερίδιο ευθύνης, φίλε, είναι ο κόσμος ο οποίος. Πραγματικά κόσμο, τρώει ναι, τις σάρκες του. Φίλε, εχθές το έβλεπες μέσα στην πόλη. Το καταλαβαίνεις. Όταν ο ΠΑΟ κερδίζει και είναι καλά, το καταλαβαίνεις. Μόνο εγώ το νιώθω, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα στην ατμόσφαιρα. Να σου πω έτσι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να δεις πώς σκέφτεται ο κόσμος. Έβλεπα σε ένα μπαράκι, τέλος πάντων σε μια καφετέρια, βλέπαμε το μάτς με μια παρέα. Και όταν τελείωσε το μάτς, ήμουν τόσο εκνευρισμένος που έλεγα πέστε μου ποιον πρέπει να βρίσω. Ήθελα κάποιον να βρίσω, κάποιον να φωνάξω και δεν ήξερα ποιον. Φύγαν πολλά τηλεκοντρόλ προχθές. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις. Δεν ξέρουμε ποιος φταίει μέσα στην ομάδα. Όταν θα το ανακαλύψουμε αυτό, ίσως θα πάμε καλά. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας.
Φιλιά, να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Για, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Όπως καταλαβαίνετε, κάναμε διάλειμμα σε 9. Ναι, καλημέρα. Να μιλήσουμε όλοι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Τι κάνουμε. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, φιλαράκι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Έλα, φιλέ. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενο σήμερα. Πολύ όχι, βέβαια, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Εμένα πώς με ακούς, ρε φίλε, δύο μέρες. Λοιπόν, δηλαδή... φιλαράκι, να σου πω κάτι. Για μένα φταίει και ο κόσμος. Και στο έχω ξαναπεί, φίλε. Τη στήριξη που έπρεπε να έχει αυτός ο άνθρωπος. Α, ναι, ναι. Την είχε ως προς ποτέ. Αυτό το μέρος. Ναι, εγώ εννοούσα. Και όταν αρχίσουν, ναι, ναι. Και, όταν και ήδη αρχίσανε, υπάρχουν κουβέντες. Άκουσα προχτές κάποιον άλλον. Σήμερα αδιάβασε αυτό που διάβασε από την ΑΝΑ. Φίλε, δεν έχει σωτηρία ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη της ΑΝΑ. Εσύ και η κατάρα του όχι, ΠΑΟΚ. Όχι, σεβόμαστε, σεβόμαστε το αυτό που γράφει η ΑΝΑ. Άρα, και ο δεν κάθε το σέβεται. Είναι η δική της άποψη. Ναι, αυτό λέω, όταν υπάρχουν πλέον φωνές που λένε ότι δεν θέλουμε τα λεφτά του, φίλε, κατάντια είναι. Κατάλαβες. Εντάξει, θέλω να σου πω το εξής. Καταρχήν, συμφωνώ ότι δεν μου αρέσει αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Όμως, και... πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Εγώ το, επειδή θέλω να καταλάβεις κάτι, άκουσέ με, Κωνσταντίνε μου. Όταν το μυαλό βράζει και το αίμα, τότε πολλές φορές λέμε ή γράφουμε πράγματα που είναι σκληρά. Εγώ πάντα κοιτάω εκεί. Υπάρχει πραγματικά άδολη αγάπη. Και κατανοώ και τον ακροατή που θα βγει. Έτσι. Επειδή πρέπει μόνος μου εγώ πρώτος πριν βγω να σας μιλήσω να βάλω το μυαλό μου μέσα σε ένα κουβά με κρύο νερό και παγάκια και μετά να βγω να πω. Γιατί αν πολλές φορές πω αυτό που θέλω να πω έτσι όπως είμαι εκείνη τη στιγμή με το αίμα μου να βράζει θα φίλε θα έρθουν σε 5 λεπτά να με μαζέψουν. Άμα πω τις κουβέντες που θέλω να πω. Άρα κατανοώ ότι ο άλλος έχει την ένταση της στιγμής. Έτσι, για το συγκεκριμένο τώρα για τα λεφτά που λέει και εγώ διαφωνώ. Εντάξει, είπαμε, okay. Καλά, φλάκι. Μακάρι να ανοίξουν, να έρθουν όλα τα πράγματα σωστά όπως θέλουμε. Γιατί το βλέπω δύσκολο το έργο. Μα γι' αυτό πιο πολύ φωνάζουμε, όχι για αυτά που έγιναν. Για αυτά που βλέπουμε να έρχονται. Γι' αυτό. Να μην χαθεί. Είναι κρίμα φέτος να χαθεί η χρονιά. Αυτά, Καράγιαν. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Τι να πούμε. Άντε. Ακούμε τα γκομαχικά να πούμε 7 μποφόρ. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, εμείς θέλουμε να κάνουμε και κουμάντο εμείς, ρε φίλε, και αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι τα χρόνια που ήταν κάποτε. Και όσον αφορά και αυτό που κάπου είπε η φίλη, η Νανά, γιατί όντως είναι φίλη, καρκίνο βγάζαμε και στεναχώρια και χωρίς λεφτά. Δεν έχει καμιά διαφορά. Άντε, φιλάκι. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το καλημέρα παιδί. Σας. Καλώς το παιδί. Τηλεφωνώ για δύο παραμέτρους. Θα μας πείτε πρώτον, το όνομά σας. Ναι, ο Θοδωρής είμαι εγώ. Γεια σου Θοδωρή. Μπορώ ενίκο έτσι. Πόσο χρόνο είστε. 50 χρονών. Μάλιστα. Κατάλαβα ότι είσαι πλάσο, ότι είσαι μεγαλύτερος. Για πες λοιπόν, Θοδωρή. Τηλεφωνώ λοιπόν για το εξής. Πρώτον, είσαι ο μόνος που με αποσυμπίεσε από την Κυριακή. Έχεις πιάσει τον παλμό του κόσμου και αντιλαμβάνεσαι πραγματικά τι γίνεται. Και γι' αυτό τηλεφώνησα. Δεν σε γλύφω, το κλείνω αυτό, πάει αυτό. Και οι άλλοι δύο παράμετροι που θέλω να θέσω είναι ότι σίγουρα ο Λουτσέσκου έχει χάσει πολλούς πόντους από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όλα είναι ξεκάθαρο νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Θα χρειαστεί να κάνει, αν μείνει, που φαίνεται ότι μένει, δραστικά το έργο. Να παρέμβει και να δείξει άλλα πράγματα. Όχι ότι θα ξεχάσουμε αυτές τις δύο ήττες, γιατί πόνεσαν και για τον τρόπο και για πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο οι δύο ήττες του Ολυμπιακού. Είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ. Όταν παίζεις με την Καλαμαριά και βλέπεις αυτό το ποδόσφαιρο... Ή ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα πρώτης εθνικής ή η Καλαμαριά δεν είναι ομάδα β' εθνικής. Ένα από τα δύο γίνεται. Τραγική εμφάνιση. Ένα αυτό. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός είναι το εξής. Ότι ο Λουτσέσκου είναι ό,τι είναι. Αν πάμε και τον διώξουμε αυτή την περίοδο που όλοι οι καλοί προπονητές και οι σοβαροί είναι κλεισμένοι, θα φέρουμε κάτι καλύτερο. Αυτός είναι ένας προβληματισμός. Κατά την άποψή μου, η ταπεινή. Νομίζω δεν θα φέρουμε κάτι καλύτερο. Οπότε περιμένεις. Ξέρω την άποψή σου, είπες για τη σχέση, ότι αν είναι μια σχέση νοσή πρέπει να τη διώξεις. Εμείς όμως δεν μιλάμε για σχέση, μιλάμε για προπονητή. Ναι. Μία παράμετρος είναι αυτή. Ναι. Πρόσεξε, μία... λίγο να πω κάτι είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Ποτέ δεν παρακαλώ. Ακούσατε από το στόμα μου, γιατί προσέχω πολύ τι λέω, παρότι έχω απόλυτη να πούμε έτσι ακατάσχετη τέλος πάντων διάθεση να μιλάω. Καμία στιγμή δεν είπα διώξε τον προπονητή
Όχι, όχι, έτσι, δεν διώξτον είναι. Και... Δεν είναι. Έτσι, καταλαβαίνετε. Είπες... Η κριτική δεν είναι ο ρόλος μου. Δεν θεωρώ ότι. Ποιος είμαι, ρε παιδιά, για να πω διώξω τον προπονητή. Το έτσι, η κριτική, έτσι, η κριτική, η αμφισβήτηση. Εγώ θέλω να πετύχει ο Λουτσέσκο. Το λέω κάθε μέρα. Διάψευσέ μας. Πρέπει να κάνουμε κριτική όλα αυτά τα. Αλλά κάτι, το διώξτον. Τα... Δεν θα το... Από μένα δεν το έχω δει. 19 χρόνια δεν έχω πει ποτέ. Διώξτον. Ποτέ. Το κάτι μη μιλάς για τον ΠΑΟΚ και αυτά, αυτά είναι για άλλους. Είναι άνθρωποι που παίρνουν 20 και κάνουν πολιτική. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε ο αγνός λαός. Εμείς θα κάνουμε την κριτική μας. Ακριβώς. Που πολλές φορές μπορούμε να διαφωνήσουμε. Διαφωνώ. Διαφώνησα χθες με τον Κώστα πολύ, ο Καρπουζάς. Διαφωνώ. Σας, δεν μπορείς τόσο άνθρωπο να το λέει Καρπουζά. Ναι. Σας κουράζω, αλλά να μιλήσει και κάποιος άλλος θα είμαι σύντομος. Και μια δεύτερη παράμετρος είναι ότι ο ΠΑΟΚ σύντομα αποτελείται από τον πρόεδρό του, αυτό είναι η διοίκηση. Κεφαλή. Λοιπόν, τυχαίνει να είναι και ιδιοκτήτης πλέον, είναι σημαντικό να είναι ο μεγαλομέτοχος. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει τύπου αγγελίδης, να πούμε. Δηλαδή μια παρουσία που okay, είναι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν η διοίκηση. Είναι οι παίχτες, είναι η ιστορία αυτής της ομάδος, δεν είναι μια απλή επιχείρηση και είναι και ο κόσμος. Λοιπόν, αν τα πάρουμε με τη σειρά, η διοίκηση. Ο προπονητής, η διοίκηση όλοι μαζί. Οι παίχτες και η ιστορία μέχρι τώρα για να διορθώσουν κάτι, γιατί πρέπει να διορθωθεί, δεν έκαναν τίποτα. Άρα τι μένει? Μένει να κάνει ο κόσμος. Προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Προσοχή, μην τυχόν και κάποιος λάβει αυτό που θέλω να πω, όχι, το παρεξηγήσει. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να πάει να δείξει όμορφα, πολιτισμένα, χωρίς ανοησίες, να πάει να δείξει τι αισθάνεται. Ο κόσμος πρέπει να πάει και να καταλάβουν οι παίχτες αυτοί ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσοχή όμως πολιτισμένα. Προσοχή χωρίς να βλάψουμε την ομάδα. Προσοχή, αυτό μην παρεξηγηθώ. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να αυτή την παρούσα φάση να λάβει δράση. Αυτή είναι η άποψή μου και ευχαριστώ. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς του Σεραίο. Τι κάνετε, φίλε? Δόξα τω Θεώ. Εδώ, φίλε. Εγώ καταρχήν έτσι να κάνουμε κουβέντα. Τους δύο μήνες που είναι ο Λουτσέσκου είδες καμιά βελτίωση στην ομάδα? Εκτός από το ημίχρονο με την Τρίπολη που η ομάδα έπαιξε λίγη μπάλα. Όχι. Στο πρώτο ημίχρονο το 2-0. Όχι, το λέμε συνέχεια. Εκτός από μια ας πούμε αμυντική λειτουργία, δεν μπορείς να πεις ότι δεν και είδαμε. Και κάτι ακόμα, εγώ κρίνω σαν στελάρας ότι δεν έχει πειθαρχία η ομάδα στις κίτρινες κάρτες. Κάνουμε πολύ εύκολα φάουλ, άχρηστα, αχρίαστα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου που παίρνουν και κάρτα, που δείχνουν ότι οι παίκτες δεν έχουν καθαρό μυαλό. Δεν έχει αυτοματισμούς η ομάδα. Δηλαδή, εγώ δεν λέω εντάξει το αυτονόητο ότι έπρεπε να κάνει αλλαγή το Σαμπράνο, όπως έχει κάνει πέρσι ο Ήβιτς με τον Ενρίκε για να τον προφυλάξει και να κάνει. Αυτά είναι τα αυτονόητα που πρέπει να γίνονται ακαρία. Γιατί ο διαιτητής την πρώτη ευκαιρία, που δεν ήταν ευκαιρία, ήταν η κανονική κάρτα, του την έδωσε και τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ο Λιμιός, εξαφανίστηκε ο Λιμιός, έκανε κάτι ματσάρες ο Λιμιός και εξαφανίστηκε και δεν του βάζει μέσα ούτε αλλαγή. Γιατί στην ομάδα πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Αυτοί που μας νιώθουν περισσότερο, που μπορούν να ακούν και κανένα ραδιόφωνο να δουν ότι αυτή η ομάδα δεν είναι απλά μια ομάδα που ήρθε εδώ να πάρει σε ένα συμβόλαιο 700-800 χιλιάρικα να βγάζει τη χρονιά σου και τον χρόνο να πας κάπου αλλού. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας μας αισθάνεται λίγο παραπάνω, όχι λίγο, πολύ παραπάνω. Και σε αυτά τα παιχνίδια ξέρει τι σημαίνει για τον οπαδό, για την ομάδα, για όλα. Για μένα δεν μπορεί να την εμπνεύσει την ομάδα ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω. Είχα πει ένα παράδειγμα τότε όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου που έλεγα μακάρι τότε να πετύχει. Είχε έναν Τινίσιο παίκτη στην Ξάνθη που τον είχε κάνει αλλαγή και τον είχε ρίξει κάτι καριολί και κάτι βρυσίδια ο Τινίσιος και την άλλη εβδομάδα τον ξαναέβαλε να παίξει. Ναι, το center for που πήγε στην Τουρκία λες. Ναι, ανοίγει ναι, το θυμάμαι τώρα που το λέω. Είναι στην Κερκίδα. Έτσι δεν είναι και την άλλη Κερκίδα τον έβαλε να παίξει. Που τον έβριζε, το έδειξε η κάμερα που τον έβριζε κανονικά. Και καλά το δικαιολογήσατε ότι είχε γυρίσει, ήταν με την εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να εμπνεύσει και να επιβάλλει την πειθαρχία. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο καράβι, δεν είναι Ξάνθη. Ούτε στην Ξάνθη δεν μπορείς να επιβάλλει την πειθαρχία. Θα μπορέσει τον ΠΑΟΚ, που είναι όλοι παιχταράδες φέτος που όλοι θέλουν να παίζουν. Μπαίνει μέσα ο Μπίσεσμαν και βγάζει έναν εκνευρισμό αδικαιολόγητο. Γιατί ίσως επειδή θέλει να παίζει παραπάνω. Ναι, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται η αντίδρασή του. Εγώ ξέρω το συγκεκριμένο, τον γουστάρω και τον πιστεύω σαν ποδοσφαιριστή, μου αρέσει, αλλά δεν μπορεί τρεις φορές. Δηλαδή, πρόσεξε, τρεις φορές σηκώνει το χέρι. Τη μία, έτσι, δεύτερη, τρεις φορές. Δεν ξέρεις ότι θα σε βγάλει έξω. Ο άλλος επιλατεύει, το καταλαβαίνουμε. Έρχεται εκεί και σε ενοχλεί. Έρχεται, πρέπει να πάρει και αυτός κόγενη ο Μπακασέτας. Κωνσταντίνε, ναι. Έκανε τη δουλειά του ο Μπακασέτας, φίλε. Ναι. Ούτε καν φάουλ έπρεπε να κάνει εκεί τη φάση ο Μπίσεσβαρ που τον έβλεπε.
Ούτε καθόλου, όχι να πάνε να πάρει την κάρτα και να κάνουν αυτή τη μανούρα που κυνηγάς και τον χρόνο, έτσι. Ακριβώς. Εκείνο το σημείο, είναι και τα δευτερόλεπτα πολύτιμα. Τέλος πάντων. Πήρες κόκκινη κάρτα, δηλαδή εκεί θέλει να έχεις καθαρό μυαλό και ηφυΐα. Κάνεις το φάουλ, παίρνει την κάρτα, ο άλλος ο Μπαγκάσελες έφεγε τη μανούρα, έφαγε 5 λεπτά. Φυσικά, μα είπαμε, οι άλλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρουν το μάτς. Το θέμα είναι εμείς πέσαμε στην παγίδα τους. Πέσαμε, αδερφέ. Τέλος. Πέφτει στην παγίδα. Σαμπράνο, λάθος. Μπίσες βαρ, λάθος. Ένα τελευταίο, αν τότε στο μάτς με τον Απόλλωνα είχαν κάνει αυτό που είχε κάνει τότε ο Γιανακόπουλος, που δεν επικροτώ ό,τι κάνει ο Γιανακόπουλος, μόνο αυτό που τους είχε φέρει από την Τουρκία με το ΚΤΕΛ, από τον Απόλλωνα άμα τους έστελνε με το ΚΤΕΛ, τώρα που να έχει στρώσει παραπάνω η ομάδα. Δεν γίνεται μόνο τα φράγκα να παίρνουν κάθε Παρασκευή, κάθε Πρώτη και 15 και να μην μας νοιάζει τίποτα. Θέλουμε και λίγη ψυχή, να βγάλουν λίγο ψυχή μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος αυτό ζητάει από τους παίχτες. Να μην είναι εντάξει, οκ, okay, άλλη μια μέρα στη δουλειά, κάναμε ένα αποτέλεσμα, χάσαμε και τι έγινε. Τα ακουστικά μας, τα λεφτά μας, την κλαμουριά μας, τη ζωάρα μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή δουλειά αυτή. Πρέπει να το καταλάβουν. Δεν είναι μια μέρα σε ένα γραφείο, σε ένα εργοστάσιο. Επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων αυτό που κάνουν. Και πρέπει να σέβονται αυτό το ρόλο που τους έχει αναθέσει ο κόσμος. Και ο όποιος δεν βγάζει ψυχή να μην πει. Και ο προπονητής φυσικά. Έγινε σε ρε! Τα λέμε, φίλε, σε χαιρετώ. Για. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα. Δεν έχω διαβάσει τίποτα από μηνύματα. Να πω ότι κληρώνουμε ένα smartphone από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης TP-Link. Εξαιρετικό κινητό. Με όλα τα πάντα επανονοείται. Πάμε. Καλημέρα σας. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώ το παιδί. Γεια σου, ρε φιλάρετε. Επειδή είπες ότι είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί ουσιαστικά διαφορετική, πρώτη φορά διαφορετική. Αρχίζει να παίζει επίσης όρις το παιχνίδι στις ομάδες, έτσι, να παίζεται. Δεν το είπα έτσι ακριβώς, αλλά ναι, ναι το νόημα ναι. Αυτό είναι. Επίσης όρις περίπου, όχι, αλλά ναι. Δεν είναι η ίδια ΕΠΟ που ήταν παλιά, είπα. Μπράβο. Και ότι είναι μια διαφορετική. Θα είναι μόνο για φέτος ή θα είναι και μετά. Πιστεύω θα είναι για από εδώ και στο εξής, πρέπει να κάνει αυτή η ΕΠΟ. Να πενενταρίσει ο πρωτάθλημα, αυτό περιμένω. Άρα δεν είναι μόνο για μία χρονιά. Όχι βέβαια, όχι. Πολύ απλά ωραία. Τώρα έγινε αυτό, πολύ έχουμε ωραία. Μικρό δείγμα γραφής. Και αυτό περιμένω. Που συμβαίνει με τις ομάδες, ο Παναθηναϊκός βλέπεις να έχει βρει κάποιον αντικαταστάτη ενός λεφτά. Όχι βέβαια. Και είναι τεράστιο το χρέος. Ο Παναθηναϊκός οδεύει μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση. Μάλιστα. Εκτός και αν ο φαρμακάς... Τα λεφτά βλέπεις να βάζουν χρήματα στις ομάδες τους. Ο Μαρινάκης περιμένει να βγει στο Champions League για να τα χώσει. Ο Μελισανίδης περιμένει να κάνει το γήπεδο, οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι φτηνές, δανεική και τα. Άρα σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο ένα σχόνι. Φίλε. Γιατί πρέπει να είναι ευκαιρία μόνο αυτή η χρονιά και όχι και οι επόμενες. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι έτσι οι ομάδες αγωνιστικά οι αντίπαλες. Εφόσον αυτό δεν πέφτουν λέω. Χρήματα, πώς δεν θα είναι. Εντάξει. Δεν πέφτουν χρήματα φέτος. Δηλαδή, δεν αυτό πέφτουν χρήματα φέτος. Το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο όταν έλειπε η ΑΕΚ ήταν ευκαιρία. Όταν ήταν στα κάτω της η άλλη ομάδα ήταν ευκαιρία. Δεν είναι μόνο ευκαιρία μία χρονιά. Όταν έχεις χρήμα δεν και μπορείς να το διαχειρίσεις. Δεν είπα ότι είναι μόνο αυτή η χρονιά. Είπα φέτος. Δεν είπα ότι το χρόνο... Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Δεν... Γι' αυτό λέω δεν πρέπει να μας ναι. Πιάνει και να πρέπει πάση θυσία να γίνει κάτι φέτος. Μιλάμε απλά για το φέτος. Δεν μίλησα καθόλου για του χρόνου. Η απλά. Δικιά μας ανάγκη των 30 χρόνων πιθανόν. Μας κάνει να θέλουμε φέτος. Ναι. Δεν είπα ότι δεν θα γίνει για του χρόνου. Απλά η ερώτηση μου είναι η εξής, φιλάρετε. Και θέλω να μου απαντήσεις αυτό. Ναι. Θυμάσαι άλλη φορά και τους τρεις, ας πούμε μεγάλους, να βρίσκονται σε τέτοια ένδια αγωνιστική. Φίλε Κωνσταντίνε, δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι δυνατή και να τους πατάω. Μ' αρέσει. Το σκεπτικό μου εκφράζεις. Εντάξει, το σκεπτικό είναι, μου. Αλλά σε αυτό δυνατός, που σε ρωτάω. Έχω χρήμα, ναι. Θα κάνω ομάδα που θα μπορεί να ανταγωνίζεται στην Ευρώπη και όλους αυτούς δεν θα έχω λόγο να είναι ευκαιρία. Αυτή είναι η νοοτροπία όταν ξέρεις ότι έχει δύναμη. Δεν είμαστε ευκαιριατζίδες όταν ήμασταν αδύναμοι και δεν είχαμε χρήμα, έτσι έπρεπε να σκεφτόμαστε. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Και επειδή είπες εσύ ότι όλοι μπορούν να είναι εκτός από τους οπαδούς, θα πω ότι εδώ και 30 χρόνια έχουν αλλάξει παίκτες, προπονητές, ηγεσίες, πρόεδροι. Τεχνικοί διευθυντές. Το μόνο που δεν άλλαξε είμαστε εμείς. Πληθαίνει ο κόσμος. Αλλάζουν, έρχονται νέοι δεν οπαδοί. Άλλαξε η νοοτροπία μας, Κωνσταντίνε. Παραμένουμε με την ίδια νοοτροπία που μερικές φορές είναι καταστροφική. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν θέλουμε κάτι πολύ και μας πονάει,
Ναι. Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε τα πάντα. Ναι. Ξέρεις όμως ότι οι καψούρες, χρησιμοποιώ μια πολύ λαϊκή λέξη, η καψούρα δεν βάζει όρια στον τρόπο που μπορεί η αγάπη να γίνει πιεστική ή να γίνει λίγο πιο φορτική ή να υπάρχει μέσα και τσαντίλα και οργή. Τα δυνατά συναισθήματα δεν μπορεί ο οπαδός του ΠΑΟΚ να είναι νερόβραστος, να είναι ακριβώς. Soft. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι το DNA. Αυτό. Και να σου πω και κάτι, δεν ναι. θέλω να αλλάξει αυτό, αδερφέ. Με τα λατώματά μας. Δηλαδή ένα πράγμα που κράτησε ζωντανή αυτή την ομάδα και ο κόσμος αυξήθηκε αντί να μειωθεί, παρότι δεν υπήρχαν τίτλοι, είναι αυτός ο λαός. Αυτή η άσβεστη κάψα. Ασχέτως που, κοίταξε, εγώ τώρα ας πούμε που είμαι 46, έφερα δύο παιδιά στον κόσμο τα οποία θα έκανα ΠΑΟΚ. Εσύ τα παιδιά σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια αλυσίδα. Το μεταφέρουμε. Φεύγουν οι παλιότεροι, οι συντριβανίσεις, σιγά σιγά είναι στη Δύση. Τη ζωή τους. Αλλάζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι μια ατέρμονη κατάσταση. Είναι ένα ντόμινο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μέσα εκεί. Να χαθεί η τρέλα. Το καταλαβαίνω. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό. Ξεχωρίζουμε. Αυτό. Αλλά η τρέλα. Αυτό είναι που διαφοροποιεί αυτό το λαό. Ναι. Ναι. Αυτό όμως. Ας κλείσω όμως εδώ. Γιατί ήθελα να σου πω και ποιος είναι. Κανονικά η διοίκηση φταίει σε ένα θέμα. Στη δομή της. Πρέπει να αλλάξει δομή. Δεν έχει καλή δομή. Θα το πούμε όμως άλλη φορά. Ωραία, έγινε ρε φιλάρετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η τρέλα που έχουμε, καλώς να την έχουμε, κάνει ζημιά, τουλάχιστον όμως να ξέρουμε γιατί την κάνουμε τη ζημιά και πού θα την κάνουμε, ρε αδερφέ. Γεια και χαρά. Γεια χαρά, γεια σου φιλάρετε. Δύο γραμμές ακόμα να πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σαλίγκαρε. Έλα ρε Σαλίγκαρε. Έλα γόρι μου. Πες. Τι να πω, να θέλω να πω και εγώ τα δικά μου που συμφωνώ με όσους είπανε για το θέμα του προπονητή. Ναι. Καταρχήν, αυτή την ώρα άμα διώξουμε αυτό το προπονητή, ποιον θα φέρουμε όλοι, καταρχήν όπως είπανε και οι άλλοι, είναι οι καλοί προπονητοί όλοι αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι κλεισμένοι, έτσι. Ναι. Για τον Μπόλωνη που γράφουν, ο Μπόλωνη αν δεν κάνω λάθος είναι στο Βέλγιο κάπου. Η μόνη λύση μας ποια είναι. Ο Άγγελος είναι έτσι. Ναι, συνέχισε, πες αυτό που θέλεις. Ναι. Είναι ο Άγγελος, ξανά ζεσταμένο φαΐ που λέμε, όπως και ο Βιερίνια που πήραμε, το Βιερίνια ξανά ζεσταμένο φαΐ, κρύο δεν γίνεται ρε παιδιά. Διαφωνώ για τον Βιερίνια. Με το ΜΑΚ το ίδιο πράγμα σου και λέω. Και για το ΜΑΚ, το ότι δεν έχουν ακόμα βρει τα πατήματά τους είναι δύο εξαιρετικές κινήσεις. Και ο Βιερίνια και ο ΜΑΚ. Ναι, εντάξει, okay, ο Βιερίνια ήταν ανέτοιμος και το ξέραμε. Δεν τον πήραμε τον Βιερίνια για 6 μήνες, Σαλίγκαρε μου. Ο Βιερίνια είναι 31. Δεν τον πήραμε για 6 μήνες. Δεν αδειλεύω, τον πήρε για τι να αμφισβητήσουμε την κλάση του, το επίπεδό του. Τι, ο ΜΑΚ, δεν τον ξέραμε το ΜΑΚ. Δεν πήραμε κάποιον από το Λίχτενστάιν, από τη Β' Εθνική. Δηλαδή, τον γνωρίζουμε. Πού θέλω να καταλήξω ότι και εμείς οι φιλάθλοι, όπως είπε ο προηγούμενος, είμαστε λίγο μία έτσι, μία αλλιώς. Κερδάει η ομάδα, είμαστε καλά. Δεν κερδάει η ομάδα, τα βάζουμε όλοι. Ζούμε στα άκρα. Τα συναισθήματα είναι έντονα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να είμαστε... Με αυτόν τον προπονητή πρέπει να πορευτούμε. Πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι. Όλα τα ραδιόφωνα από ό,τι ακούω, τον έχουν τρελάνει τον άνθρωπο. Αυτόν στηρίζει ο πρόεδρος, αυτόν θα στηρίξουμε και εμείς. Αυτό είναι, στο τέλος, εκεί καταλήγεις, μα στο τέλος γι' αυτό είπα. Εφόσον θέλουν να κρατήσουν αυτόν τον προπονητή, εμείς δεν είμαστε ούτε για να κόβουμε προπονητές, ούτε για να απολύουμε. Κάνουμε την κριτική μας, πρέπει να το γυρίσει Σαλίγκαρε, πρέπει να κάνει πράγματα. Εφόσον τον κρατούν, πρέπει να βρει τρόπους. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν γίνεται να πορευτούμε έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις ότι πήρετε μεγάλο παιχνίδι μέσα με τους μανατζαρέους και με τα χαρτάκια. Αυτό το πάλι ξέρεις... επίσης, αυτό γιατί ρε παιδιά, μανατζαρέ και τα χαρτάκια. Μανατζαρέους, δεν το ξέρεις ότι παίζει παιχνίδι. Όχι φίλε, δεν το ξέρω, το ακούω σαν φήμη από συγκεκριμένους. Ο Ίβιτς γιατί έφυγε. Γιατί για τους μανατζαρέους. Ξέρεις γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Μόνο όταν μιλήσει ο ίδιος ο Ίβιτς, ρε παιδιά, αυτές οι φήμες που πλανώνται και οι θεωρίες συνωμοσίας, κουράστηκε αυτό το πράγμα. Να πω ένα σκεπτικό μου. Μπορώ. Ναι, συντόμευε πάντως γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έγινε, συντόμευε ένα λεπτάκι και κλείνω. Ο Ίβιτς είχε πει στον πρόεδρο, άμα φύγουν λίγα άτομα από μέσα από το ΠΑΟΚ.
Αυτό, ναι. Που, αυτό που το ξέρεις, το ακούμε σαν φήμη, δεν το ξέρουμε σαν. Δεν ξέρουμε αν δεν είναι πραγματικότητα. Το ίδιος, όχι, δεν το είχε πει ο ίδιος. Δεν το ξέρουμε αν το έχει πει. Το ακούμε σαν φήμη. Και στη δήλωσή του. Και στη δήλωσή του. Τι είπε, ότι εγώ ζήτησα πράγματα και. Γιατί του έδινε 650 χιλιάρικα στο τέλος για να μην φύγει, αν δεν τον ήθελε τον Ίβιτς. Όχι, τον ήθελε τον Ίβιτς, τον ήθελε, αλλά ο Ίβιτς αυτά που ήθελε να κάνει μέσα στο ΠΑΟΚ να ξεϊζώσει όλο το. Αυτό κακό, είναι φήμη, δεν το ξέρουμε. Το κακό, ναι, okay. Δεν τον άφησαν. Οκ, okay, αυτό δεν το ξέρουμε. Επλανάτε σαν φήμη. Κατάλαβες. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, το ακούω και εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ζήτησε να φύγουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Okay. Όχι, Ίβιτς, άγγελο να είχα με αυτή την ομάδα, με αυτή την ομάδα θα ήμουν 15 βαθμούς μπροστά. Έγινε σαλίγκαρε. Να σε καλά. Μιλάνο, όχι, 15-10 βαθμούς θα ήμουν μπροστά με τον Άγγελο. Και ας μείνει με Αγγελόσκυλο, αλλά τον γουστάω με αυτή την ομάδα, ναι, που έχω, ας έχω ο Άγγελο. Μπορώ, δεν μπορώ. Έχω τον Λουτσέσκου, με αυτόν θα πάω. Έγινε σαλίγκαρε. Να σε καλά, να σε καλά. Και να πω κάτι. Κάνε, βάλε, σου, βάλε τελεία, ναι. Σου, αδερφέ μου, έτσι κι αλλιώς μου σου, φίλε, δεν το συζητάω. Ενωμένοι, όπως λέει 100%. 100%. Διαφορετικές απόψεις, διαφωνίες, ναι. Ενωμένοι όσο ποτέ. Αυτό θέλουν. Φιλιά, γεια σου Σαλίγκαρε. Τι θέλουν οι απέναντι, τι θέλουν οι αντίπαλοι. Θέλουν να είμαστε φαγωμένοι μεταξύ μας. Θα διαφωνήσουμε, θα μιλήσουμε, θα έχουμε λάσει απόψεις. Στο τέλος όμως θα σκύβουμε με βλάβια μπροστά στα 4 γράμματα. Χέρι, ο ένας θα κρατάει το χέρι του αλλού, γροθιά. Αλλιώς είναι αυτό που επιθυμούν στην ΙΤΑ. Να έρθουν και να βάλουν δυναμίτη μέσα να βλέπουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να σκοτώνεται. Γι' αυτό βγείτε, πείτε αυτό που θέλετε, να διαφωνήσουμε, να μαλώσουμε ό,τι γουστάρετε. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Γι' αυτό λέω ραδιοψυχοθεραπεία. Βγάλτε από μέσα αυτό που έχετε. Χωρίς, Θανάση μου, στο σχόλιο κάτω από το, εδώ πέρα τώρα που βρίζεις τον γιο του Σαββίδη, δεν θα το διαγράψουμε. Άσκησε κριτική χωρίς να χαρακτηρίζεις. Δηλαδή, καταλάβετε τώρα, παιδιά. Δεν θέλω να σβήνω τίποτα. Ούτε μπορώ να είμαι όλη τη μέρα πάνω από τον μπλιμπλίκι. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Αν έχει αντίξει ο Ιώβ και δεν έχει αυτοπυρποληθεί. Ναι! Εντάξει, άλλο λογικό. Διάλειμμα. Θέλω να πω ότι χορηγία δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί. Θα δώσουμε και τραπέζια αύριο. Μην ξεχνάτε επίσης Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 35 χρόνια και πέρκολα για δυναμικές ζελατίνες. Και Tenda πρώτος είναι. 430-011. Και μην ξεχνάτε το νέο προϊόν της Καλόε, που είναι νούμερο 1 για την τριχόπτωση, Generethrix. Προϊόν της Καλόε, λοσιόν, που συνοδεύεται με ένα εκπληκτικό σαμπουάν, είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο προϊόν τριχόπτωσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Από τον πρώτο μήνα αρχίζουν να φυτρώνουν τρίχες. Βέβαια, αν συνεχίσει έτσι η ομάδα, δεν θα μείνει τρίχα για τρίχα, σας το λέει ο Τσατσαρός. Λόγω επιθέτου στην τρίχα έχω ειδικότητα, θα μας παίζουν τα μαλλιά. Αλλά είναι καταπληκτικό προϊόν. Βλέπετε άμεσα αποτελέσματα. Τηλεφωνείτε στο 2312-200-500. Η τιμή της λοσιών και του σαμπουάν είναι 29,90 από 55 ευρώ, ειδικά από την εκπομπή μας. Αν πάρετε 2312-200-500. Το να έχει μαλλί ο άντρας είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι και το να φυτρώνει η τρίχα. Μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι Ρεθρίξ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εδώ στο Λίμπερο κληρώνουμε δωράκλες. Δωράκλες κληρώνουμε σήμερα κινητό TP-Link από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, τσάτς στο μικρόφωνο με Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα. Πάμε στις γραμμές γρήγορα να ξαναπώ μια φορά ότι κληρώνουμε σήμερα την αντίστροφη μέτρηση για τις θερμές. Θα τις κάνουμε αύριο, παιδιά. Έχουμε πολλά να πούμε και δεν είμαστε για παιχνίδια ακόμα. Να αποσυμπιωστούμε. Δύο μέρες δεν ήταν αρκετές. Να πούμε την άποψή μας και εσείς να μιλήσετε, να βγάλετε αυτό που έχετε μέσα σας. Εδώ είμαστε. Να πω ότι κληρώνουμε ένα smartphone TP-Link. Εξαιρετικό τηλέφωνο από την smartphone, από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καταπληκτικά πράγματα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ελάκι. Προχθές το μάτς το είδαμε έναν που πήραμε την πρόκριση μέσα στη Φενέρ. Ξέρεις για ποιον μιλάω, το γνωρίζεις. Τον Παύλο. Λοιπόν, τον είπα σε θέλω για γαμπρό μου, αλλά δεν σε θέλω για προπονητή μου, ούτε για την ομάδα μου. Καταλαβες. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Επώνυμος Παύλο ή... Το Παύλο, το Παύλο, ο Δερμιτζάκης. Α, το Δερμιτζάκη, μάλιστα. Ναι, το ξέρεις και αυτό με έχει καλύψει. Ναι, ναι, πήγε, όχι, πήγε φυσικά, εννοείται. Εννοείται και τον σέβομαι απεριόριστα. Να, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, φυσικά. Μέχρι εκεί όμως. Ναι. Τώρα, ο Λιοντιάδης
είναι για αυτή τη δουλειά που λέγαμε και χθες και μήνες. Εγώ τον Λιοντάδη δεν έχω μιλήσει μαζί του, μόνο από το ραδιόφωνο. Ξέρεις που. Ναι. Λοιπόν, τον είπα, τι κάθεσαι και δεν πας, χωρίς λεφτά ρε. Ναι. Πάνε μέσα, μόνο σένα χρειάζονται. Λέω. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δηλαδή ξεκινάει, καταρχήν τον υπεραγαπώ τον Μιχάλη, είναι ένα γνήσιο άτομο, το ξέρει, είναι... Δεν χρειάζεται να λέμε. Αλλά τι, ξεκινάει δηλαδή και πάει μόνος του και λέει γεια σας ήρθα. Κοίταξε. Τι πάει να πει, δηλαδή δεν είναι έτσι. Θέμα είναι, εγώ έβλεψα που φεύγω να πω ονόματα. Φορές και ναι. Εκεί που πρέπει. Πάρτε αυτό το άτομο για να κάνετε κάποια δουλειά. Ο άλλος είναι στη Ρωσία, ο Σαββίδης είναι στη Ρωσία. Τι δουλειά έχει. Έβαλε Μίχελ, έβαλε τον έναν, έβαλε τον άλλον. Χαΐρε δεν βλέπεις. Έχουμε πει πολλές φορές, ήθελε κάποιον εκεί, ο οποίος να έχει τσαμπουκά. Όχι να τραμπουκίζει, αλλά να βγάζει ψυχή. Να νιώθει από πάνω 100%. Κωστή, και δεν θέλουμε. Ναι. Αλλά απλά δεν είναι ο ρόλος μου να προτείνω ονόματα. Τα παιδιά που παίρνουν εδώ τηλέφωνο, τα πιο πολλά και τα άτομα, γιατί γνωρίζω και πάρα πολλά άτομα που έρχονται στο γήπεδο, δεν ζούμε από τον ΠΑΟΚ. Ζούμε για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όλοι οι άλλοι γύρω, οι περισσότεροι, ζούνε από τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για ραδιόφωνα, μιλάω για εφημερίδες, μιλάω για αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Το είπες και εσύ ο ίδιος. Πάρα πολύ καλά το είπες. Τραγούδια ακούγαμε χθες. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε αυτοί εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έγινε, αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο Γιάννης ο Σαββίδης. Αυτό ναι. Ο Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι εκεί που είναι. Είναι μικρός. Είναι... Αυτό λέμε. Ο μικρός. Και ο τρελός μαθαίνει την αλήθεια. Είναι απλά πράγματα. Βάζεις τον τρελό το Λουντιάδη με την καλή έννοια. Το ξέρει ο Μιχάλης. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του. Μόνο έτσι θα πάμε λίγο μπροστά. Λίγο μπροστά. Τέτοιους έχουν όλοι αυτοί. Έγινε, Άκη. Σε χαιρετώ. Yeah. Πάμε παρακάτω να μιλήσετε όλοι γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, να προλάβουμε. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα, Γιώργο μου. Έλα. Εδώ η ΟΒ με κλείσατε. Περίμενε ο τελευταίος και λες ο ΙΟΒ. Τέλος πάντων. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Εγώ δική μου η ευθύνη. Ναι. Έλα, εντάξει. Κάνουμε και την πλάκα μας. Ναι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα του Βόλη, δεν είπες τίποτα. Τι να πω, φίλε. Δίκιο έχεις. Με τον καινούριο τον προπονητή. Να λέμε και τα ευχάριστα. Δεν πού το με νίκη. Να είμαστε μόνο τα λυπητερά. Νίκη όσο για τον φίλο μας στο Σαλίγκαρο, μη περιμένεις το ράδιο Αρβίλα. Το ράδιο Αρβίλα έχει κάνει μεγάλες ζημιές. Παίρνει χαρτάκι, ο Τάδε. Βγείτε ένας. Αυτό το πράγμα πρέπει να μπορούμε να το λέμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ποιος το είπε, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτός που είναι μέσα στο στούντιο και στο μικρόφωνο και το υπογράφει αυτό που λέει, ξέρετε ότι έχουμε όνομα τεπώνυμο. Και αυτός που κάθεται στην κονσόλα και αυτός που είναι διευθυντής του σταθμού, δεν μπορούμε να λέμε έτσι κάτι καφενιακό. Ο Τάδε είναι αδερφή. Να βγω να πω ότι ο Τάδε είναι αδερφή. Φίλε, πρέπει να το αποδείξω. Ο Τάδε παίρνει μίζες. Ο Τάδε παίρνει χαρτάκι. Αυτό έχει κάνει τεράστιο κακό. Γιατί βάζει τον κόσμο σε μια συνωμοσιολογία. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να ισχύει 100%. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ισχύει, δεν μπορούμε έτσι, ρε παιδιά. Αυτό μας έχει δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα μέσα στην ομάδα. Έτσι, η φήμη που πετάει ένας. Ναι. Και για τον υπεύθυνο τύπου, τον Κυριάκο, κύριε. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να μπερδεύεται αυτός ο άνθρωπος τώρα με τη σύνδεση του ΠΑΟ κτλ. Ή χαρτάγια. Δηλαδή τι δίνει ο Κυριάκος χαρτάκι στον προπονητή για το ποιος θα παίξει. Δεν το ξέρω. Λέτε, ρε παιδιά. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο θέμα του προπονητή. Εγώ το θέμα του κάθετου τον προπονητή τον βλέπω πως είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής μέσα στην τάξη. Εάν δεν μπορεί να επιβληθεί στους μαθητές του ή στους ποδοσφαιριστές τους, δεν αξίζει. Πάρε παράδειγμα τον πατέρα σου. Φυσικά. Και δεν μιλάμε για Μπινελίκη και Βρυσίδη. Μιλάμε με την προσωπικότητά του, με το παρελθόν ακριβώς, του, με τις δυνατότητες του, με τις γνώσεις του. Έτσι. Εγώ, ακριβώς. Αυτό, έτσι είναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Να εμπνέει σεβασμό. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος εμπνέει τους παίκτες. Εάν ο προπονητής ή ο δάσκαλος δεν εμπνέει τους μαθητές ή τους ποδοσφαιριστές ή γενικά τους αθλητές, δεν μπορεί να φτιαχτεί τίποτε. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με τον δεν τον έχουν εμπιστοσύνη οι ποδοσφαιριστές. Ο κάθε ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι μια προσωπικότητα. Έχει την πείρα του, έχει και αν θα μου πεις
και τον τελευταίο προπονητή να φέρουμε θα πρέπει να τον σέβονται και να ακολουθούν. Μα μέχρι στιγμής αυτό ήθελα να πω, ότι η ευθύνη ναι μεν είναι στο Λουτσέσκου, αλλά και οι παίχτες τι πάνε να πει. Αυτός δεν είναι ο προπονητής. Ο μεγαλομέτωχος αυτόν δεν έχει αποφασίσει. Τι πάνε να πει, δεν με εμπνέει σεβασμό. Μπες και παίξε αγόρι μου, πληρώνεσαι αδρά. Μπες και βγάλ την ψυχή σου. Το ποιος είναι στον πάγκο είναι μια άλλη ιστορία. Το δικό σου το κομμάτι το φροντίζεις εσύ. Δεν το φροντίζουν οι παίκτες. Και κλείνοντας, εγώ δεν θα σταθώ στις δύο ήττες που είχαμε από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ σε εκτός έδρας παιχνίδια. Βλέπω το παιχνίδι μέσα στη Λιβαδιά, βλέπω το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Αθηνών και μέσα στη Λάρισα. Ναι. Δεν επιτρέπεται με αυτές τις ομάδες να μην έχει τον τζαγανό να καθαρίσει. Φοβία. Πες ότι κέρδισε με αυτές τις τρεις ομάδες. Πάλι θα ήμασταν μπροστά. Όχι, θα είχαμε τεράστια διαφορά από τους άλλους. Θα ήμασταν μπροστά. Πες ότι το ντέρμπι, τα ντέρμπι τα χάνεις. Το ντέρμπι το χάνεις. Πες με μία ομάδα, ή έσω καλή, έσω χειρότερα από σένα. Είναι ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι, μπορείς και να χάσεις, μπορείς και να κερδίσεις. Αλλά αυτά τα τρία παιχνίδια, με τον Απόλλωνα, με τη Λιβαδιά, που τη Λιβαδιά παραλίγο θα χάναμε. Ναι. Ευτυχώς ωραία έκανε κάτι σε αποκρούσεις σε τελευταία λεφτά. Και με την Λάρισα είναι απαράδεκτες οι ισοπαλίες οι οποίες φέραμε. Έγινε Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Έγινε. Εγώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να φύγει ο Λουτσέσκου χωρίς καμία άλλη δικαιολόγηση. Έτσι. Το όνομά σου. Ο Κοτσόρτσι μου. Έλα Κοτσόρτσι μου τώρα. Λοιπόν. Κατάλαβα, ναι. Όποιος δεν μπορεί να εφαρμόζει το κάλιον προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν, ναι, να σταματήσει να χώνεται μέσα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό ρε παιδιά το βλέπουμε παντού. Δηλαδή πρέπει να πάθουμε, πρέπει να πεθάνουμε, να τραυματιστούμε ψυχικά και σωματικά πολλές φορές για να καταλάβουμε τι κάνουμε λάθος. Ναι. Δηλαδή στραβή είναι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν τον ΠΑΟΚ. Λες αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ο κόσμος εκφράζει δυσαρέσκεια όχι τόσο για αυτό που έχει γίνει, αλλά για αυτό που βλέπει ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό εννοείς? Ότι και πρέπει αυτό, να προλάβουμε το κακό. Αυτό είναι προφανές, Κώστα. Πριν είναι αυτό το είναι, κακό, ας πούμε. Αυτό είναι προφανές, ναι, ότι έτσι θα πάει. Πριν ζημιά, είναι οριστική, αυτό λες. Ακόμα δεν είναι η ζημιά οριστική βαθμολογικά. Όταν πας να λύσεις ένα πρόβλημα κάνοντας τις ίδιες κινήσεις και αποτυγχάνεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πετύχεις ποτέ. Λοιπόν, αλλά άλλο ήθελα να σε ρωτήσω κάτι εσένα προσωπικά. Βεβαίως, γιατί είσαι ΠΑΟΚ, ρε Κώστα? Για πολλούς λόγους. Τώρα είναι... για πες. Στο ΠΑΟΚ είσαι γιατί, το οποίο έχω γράψει. Τα λέω όλα εκεί. Γιατί δεν είμαι ούτε για το πρωτάθλημα, ούτε για το κύπελλο, ούτε για το κύπελλο. Είδες τι είπε ο Σίδωγλου. Άστο, φίλε, κλαίγαμε τώρα σαν μωρά παιδιά. Τα 90 χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι η αφορμή. Φυσικά, είναι πολλά άλλα πράγματα. Είναι ιδέα. Αυτό λέμε στα παιδιά μας. Και γιατί ο κόσμος ταυτίζεται με αυτή την παράλογη αγάπη με τον ΠΑΟΚ? Γιατί ταυτίζει τη δική του ζωή, τη σκατοζωή και τα προβλήματα και τη μάπα της εξουσίας και της αδικίας με την, ναι, ιστορική πορεία του ΠΑΟΚ. Και τις ρίζες και τις πατρίδες, τις αλυσμόνητες και την ΠΑΟΚ παράδοση. Ποιος και το ξέρει, ρε Κωστή, αυτό εδώ να το εξηγήσει στους παίκτες? Καταρχάς, ποιος το ξέρει μέσα στη διοίκηση από αυτά τα τζουτζέκια όλα, τους νεαρούς που μαζεύονται μέσα εκεί και κάνουν κουμάντο? Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Πρώτον. Δεύτερον, ποιος θα το μεταφέρει στους παίκτες, ρε εσύ, Κώστα? Και εδώ, σε ποια γλώσσα? Εδώ υπάρχει ένας κρίκος που λείπει. Το ποιος θα είναι αυτός, το, έτσι είπαμε. Αυτό δεν είναι δική μας, δεν είναι δικός μας ρόλος. Πρέπει να υπάρχει κάποιος να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει αυτό το πράγμα. Να τους πορώσει τους παίκτες. Μπορεί να ακούγεται πολύ δεκαετία 80 και 90 αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο άτομο. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέγανε οι αρχαίοι. Και αυτό είναι λάθος. Έχασε από την Έστερ Σουτ. Α, ναι, αλλά τι να πάει, δηλαδή ο κόσμος. Τι να πέσει ξύλο. Έχασε από την Έστερ Σουτ και αντί να τους ρίξει. Πρόστιμο. Και πρόστιμο τους πήραν να τους κάνουν τραπεζώματα. Okay. Okay. Δεν γίνεται έτσι, ρε Σικώστα. Διευθύνεις μια εταιρεία. Έχεις πολιτές. Να το πούμε έτσι τεχνοκρατικά. Το πήγε στο φιλότιμο. Σου λέει δεν μήπως... υπάρχει... Πώς θα το πάρουν το φιλότιμο όταν ο άλλος παίρνει 800 χιλιάρικα? Ξέρεις τι ζημιά ήταν για την ομάδα? Το καταλαβαίνεις? Όχι μόνο για την ψυχολογία μας που έρχεται η Πέμπτη βράδυ και κάνουμε βόλτες. Μέσα στο σαλόνι. Λοιπόν, αλλά για την ομάδα τι ζημιά ήταν? Και οικονομικά και το image της και όλα. Τι λέμε τώρα? Έξι. Έχεις μια επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες είναι οι πολιτές
πουλάνε ένα προϊόν έτσι τεχνοκρατικά να το δούμε. Δεν σου κάνει τη δουλειά σου. Δεν πουλάει στον κόσμο και τον επιβραβεύεις αντί να του κόψεις. Δηλαδή, τι διοίκηση είναι αυτή ρε εσύ, Κώστα. Θα τρελαθούμε εντελώς. Έγινε αδερφέ. Να σε καλά, κονσόρτσιουμ. Για χαρά, για χαρά. Δύο γραμμές ακόμα και να κλείσουμε. Τρεις. Ναι, καλημέρα. Λίγο σύντομα να προλάβουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Σύντομα, σε μένα βρήκες να πεις σύντομα. Τι να κάνω, αφού τώρα πήρες παρά δύο. Ναι, τι να σε κάνω, τουλάρα μου. Μια ώρα τέλος πάντων. Τι να, δεν, τι να πάρω, χθες να πάρω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έλα, τουλά μου, έλα. Εν πάση περιπτώσει, Κώστα, δεν ξέρω ποιος το είπε, αγαπήστε τον ΠΑΟ. Κώστα, δεν υπάρχει πιο. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο άλλο να αγαπήσω εγώ προσωπικά τον ΠΑΟ άλλο. Δηλαδή δεν έχει άλλο. Όπου και αν πάω, είτε στο γήπεδο είτε στην καφετέρια, σωστά. Πάω με φάρμακα μαζί. Εχθές λοιπόν, στην Κυριακή, κάποια στιγμή τα λέω τα φιλαράκια μου, γιατί ήμασταν παρέα, ήταν και η βροχή, όλοι ήμασταν χαμός, γινόταν εκεί. Δύο μαλόξ μαζωμένα πήρα, γιατί ένιωθα ένα κόμπο στο στομάχι να με πνίγει. Εγώ το ζω τόσο πολύ έντονα, που λέω Θεός φυλάξει Παναγιά μου, θα πάω κάτι κάποια στιγμή και δυστυχώς αυτό το πράγμα το έχω μεταδώσει στο γιο μου και το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Λοιπόν τον ΠΑΟΚ τον αγαπούμε πάρα πολύ και γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Λοιπόν από την αρχή το θέμα ξεκίνησε λάθος. Και εδώ δικαιολογώ εν μέρη την Ανά, έτσι, γιατί ήταν θέμα αυτό που είπε. Σαβίδη, δεν το είπε πρώτα η Ανά, το είπαμε, συμφωνούμε με την Ανά σε αυτό. Το θεωρώ τον κύριο Σαβίδη, το ξέρετε πάρα το πολύ είπαμε. Καλά όλοι σας. Τον το έχω είπαμε. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν συμφωνώ με όλα τα υπόλοιπα να φύγει τα λεπτά και. Αλλά από την αρχή ξεκίνησε λάθος το θέμα. Το είπαμε εγώ, τότε λοιπόν, που έγινε τούλα μου, δεν περιμέναμε, επειδή ακούς λοιπόν, κάθε μέρα. Εγώ, το είχαμε λοιπόν, πει τότε ότι ήταν λάθος η επιλογή. Και το λάθος διορθώθηκε με λάθος. Εντάξει, εγώ λοιπόν, επειδή αυτόν τον άνθρωπο δεν ήθελα να ακούω ότι μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ παρόλο ότι ακουγόταν, με τίποτα δεν τον πάω, ούτε σαν άνθρωπο για τα συγκεκριμένα αυτά εκείνη τη μέρα στο κήπεδο, γενικώς δεν μου φαίνεται προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Και έλεγα πολλές φορές με τον εαυτό μου, ρε τούλα, μήπως δεν μπορεί να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο αντικειμενικά. Γι' αυτό κάνε λίγο πίσω, γιατί δεν τον πάθει. Καμιά φορά ξανά δεν πάμε κάποιον, δεν μπορούμε να δούμε και αντικειμενικά. Και λέω αυτό δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ο θεσμός γιατί είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Τα βλέπα όλα και τρελαινόμουνα. Οπότε κάποια στιγμή μετά που έναν αγώνα έκανε και βγήκε και το είπα κιόλας με τη φοβερή γκολάρα του Μαουρίσιο, λοιπόν βγήκε και το είπα. Και περίμενα, λέω Θεέ μου, την Κυριακή εν πάση περιπτώσει να δούμε κάτι. Κάτι, έστω κάτι. Αυτό. Και τι καθόμαστε και βλέπουμε. Τα ίδια λάθη πάλι λάθη. Εντάξει, να έχει επιμονή σε κάποιους παίκτες, οι οποίοι ναι μεν, είναι μεγάλα ονόματα, αλλά προς το παρόν ακόμα δεν μπορούν, μπορούν να θέλουν πιο πολύ χρόνο. Εκεί να επιμένεις αυτούς τους παίκτες. Εγώ την Κυριακή προχθές δεν κατάλαβα τι ήθελε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι σύστημα έπαιζε αυτός ο άνθρωπος, το έλα να δεις ό,τι να είναι. Λοιπόν, μένει με 10 παίκτες η ΑΕΚ. Εγώ αν ήμουν με τα πολύ λίγα που ξέρω, το ομάδα το διαχειριζόμουν τελείως διαφορετικά και θα πήγαινα να πάρω τη νίκη έστω με εσωτερικές αλλαγές. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν πάει στα παιχνίδια για να κερδίσει. Πάει για να μην χάσει. Για να μην χάσει. Και όταν πας σε ένα παιχνίδι για να μην χάσεις και απλώς να πάρεις έστω και ισοπαλία, χάνεις. Πολύ σωστά λοιπόν ότι ο Τουρσουνίδης ο Γιώργος κάποια στιγμή θα διαβάζει μια συνέντευξή του ότι είναι φοβητσιάρης προπονητής. Φοβάται. Αν λοιπόν κύριε Λαουτσέσκου φοβάσαι, δεν κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Πάει και τελείωσε. Εδώ λοιπόν πάμε να βγάλουμε άχρηστους τον Μπρίγιοβιτς, τα ακούω και από εσάς και από το δικό στο ραδιόφωνο και τα κλείνω όλα γιατί όπως λες μουσική μετά άκουγα, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει έξω. Και πάμε να δικαιολογήσουμε άλλες καταστάσεις και δεν βλέπουμε ότι έχουμε ένα προπονητή ο οποίος είναι πολύ λίγος, πάρα πολύ λίγος. Εγώ είναι μεγάλο λάθος να απαξιώσουμε το ρόστερ. Είναι μεγάλο λοιπόν, λάθος. Ναι, αυτό πάμε να κάνουμε τώρα. Και βάτα κάτω. Τούλα μου, βάλε τελεία. Σε παρακαλώ. Ήθελα, ρε φίλε, ναι. Τι θα πει, δεν θέλω το πρωτάθλημα για το πάρω του χρόνου και τον άλλο χρόνο. Όχι, ρε φίλε, το θέλω το πρωτάθλημα. Γιατί αυτή την οτροπία με τρελάρουν εμένα ότι την ακούω. Δηλαδή παίρνω κάθε χρόνο πρωτάθλημα και δεν θέλω να πάρω πρωτάθλημα γιατί έχω λεφτά και μπορώ να το πάρω του χρόνου. Κάθε χρόνο τα δει και τα δει και τα ίδια. Τούλα λοιπόν, μου, πρέπει να φύγω. Πολλά λάθη λοιπόν και από τη διοίκηση. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτά. Βέβαια δεν φταίει ο Λουτσέσκο μόνο, φταίει και ο κύριος Μίκελ φυσικά, γιατί αυτός τον έφερε. Φυσικά, μα εννοείται τον βλέπουμε συνέχεια. Πήραν έναν ανύπαρκτο και πήγαν να διορθώσουν το λάθος με έναν άλλον ανύπαρκτο. Τούλα μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι μέχρι εκεί.
Παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Και λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα να τον αλλάξουμε? Ας μην τον αλλάξουμε. Αν εσείς βλέπετε όλο αυτόν τον καιρό ότι υπάρχει, αν τον πρώτο μήνα είχαν κακή επιρροή από τον άλλον στις προπονήσεις και. Ο χρόνος όμως περνάει και τίποτα διαφορετικό δεν βλέπουμε. Παρά την επιμονή του σε κάποιους παίκτες, το Βιερίνια να μην τον βάλει στη σωστή θέση όταν τον βάλει, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό λοιπόν δεν μου δίνει εμένα να καταλάβω ότι αυτός θα κάνει κάτι καλύτερο, ότι θα αλλάξει και ότι θα πάει τον πάγο μπροστά. Σωστά. Τούλα μου, και πρέπει να φύγω. Και κλείσε, κλείσε, σε παρακαλώ. Με τον Ιώ Σαββίδη, καλά, εγώ πολλές φορές την έχω πάρει αυτό με το Instagram και για άλλα γεγονότα. Αλλά η Ιώ Σαββίδη δεν μπορείς να αποκαλεί να τον έχεις αυτό και να λες μόνο για τους παίκτες. Θα πεις για όλοι ότι φυσικά, έχουν ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί ο προπονητής να είναι εκτός ευθύνης και να είναι μόνο οι παίκτες. Τούλα μου, έχουν όλοι. Φεύγω. Λοιπόν, άντε, δώσε μου ένα νούμερο πριν φύγω. Από το 1 μέχρι το 82, να δώσω το κινητό. Πόσα νούμερα? Από το 1 μέχρι το 82. 5. Το 5. Φτάνει. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου τούλα μου. Γεια σου τούλα μου. Γεια σου τούλα μου. Λοιπόν, κλέβω αναγκαστικά και 2 λεπτά από τα παιδιά. Λοιπόν, το κινητό κερδίζει η κυρία Καραγιάννη Ρούλα. 6955, πάρε τηλέφωνο να βγει στον αέρα. 6955-0-38. Η κυρία Λούρα Καλαγιάννη. Να πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Ότι ήταν η Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Σαντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Και φυσικά η Καλόε με το Generethrix που είναι μοναδικό προϊόν για την τριχόπτωση, με 29,90 από 55 ευρώ, παίρνετε τηλέφωνο στο 2312-200-500, βγάλετε την τυχερή στον αέρα που κέρδισε το τηλέφωνο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Έστω να πούμε ένα γεια. Ναι. Καλώς το κορίτσι. Γεια σου Κωστή! Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα! Είσαι η τυχερή σήμερα! Το ξέρω, το άκουσα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα! Ένα! Μπράβο, να είσαι πάντα τυχερή! Ήμουν πάρα πολύ τυχερή, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα τυχερή! Θα στείλουμε το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να πάρεις αύριο να μιλήσουμε αέρα, γιατί πρέπει να δώσεις σκυτάλι στα παιδιά, στον Τζόρμπα, στον Τσαλτίδη και στον... Πρέπει να μιλήσω μαζί όχι, σου. Όχι, δεν χρειάζεται κάτι. Θα στείλω εγώ το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Θα σε πάρουμε έτσι κι αλλιώς να σου πούμε πώς θα πας. Φιλιά πολλά! Ωραία, φιλιά! Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου Ρούλα. Σκυτάλη στα παιδιά, γεια σας από μένα, φιλιά.